Καλησπέρα σας κύριε και κύριοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Πολιτική και Οικονομία, Παρασκευή σήμερα 15 Σεπτεμβρίου του 2017. Θα δούμε πολλά σήμερα και θα αναλύσουμε ακόμα περισσότερα. Πάμε να δούμε τις βασικές ειδήσεις σε τίτλους, θέματα που θα μας απασχολήσουν στις υπόλοιπες δύο ώρες. Το χρονοδιάγραμμα της τρίτης αξιολόγησης εξέτασε σήμερα το άτυπο Eurogroup στο Ταλίν. Ανησυχία για την υπόθεση του πρώην επικεφαλιστή της Ελστάτ, του κ. Γεωργίου από το Eurogroup. Δεν συζητήθηκε το θέμα της Eldorado Gold. Νέα βουτιά σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο, οδηγό στην πτώση για μία ακόμα μέρα. Ακόμα μια συνεδρίαση οι ελληνικές τράπεζες. Έκτακτη σύσκεψη σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου για το θέμα της πετρολοκυλίδας. Δίωξε βαθμό κακουργήματος για παραβάση περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Άσκησε η εισαγγελία πρωτοδικών πυρία σε βάρος των υπευθύνων του δεξαμένου πλοίου Αγία Ζώνη 2. Νέες ανησυχίες για τη Βόρεια Κορέα. Θα δούμε συνέχεια το πώς αυτό επιδρά και στις διεθνείς αγορές, αλλά και τι σημαίνει και για τη δική μας χώρα αυτή η ανησυχία για τη Βόρεια Κορέα. Νέο χτύπημα στο μέτρο του Λονδίνου με εκρηκτικό μηχανισμό. Χτύπημα πριν από ελάχιστα λεπτά και στη Γαλλία. Θα ανοίξουμε την εκπομπή μας σήμερα με το θέμα του ελληνικού χρηματιστηρίου, καθώς για δεύτερη ημέρα σημείωσε μια πολύ μεγάλη βουτιά με οδηγό τις τραπεζικές μετοχές. Θα συνδεθούμε με τον κύριο Τάκη Ζαμάνη, χρηματιστηριακό αναλυτή, για να μας δώσει λίγο τις δικές του εκτιμήσεις και σκέψεις για το τι ακριβώς έχει συμβεί αυτές τουλάχιστον τις δύο μέρες στο ελληνικό χρηματιστήριο. Καλησπέρα, κύριε Ζαμάνη. Καλησπέρα σας και στους ακροατές. Λοιπόν, έχουμε δεύτερη ημέρα βουτιά σχεδόν 2% και μεγάλες απώλειες. 5,6% έπεσαν σήμερα οι τραπεζικές μετοχές. Ακριβώς, και είναι τελείως διαφορετικό. Φαίνεται δηλαδή ότι είναι μονομερής η πτώση, πολύ πιο έντονα, γιατί έχουμε 5,66% στις τράπεζες και σχεδόν 2%, 1,87% τον δείκτη, που σημαίνει ότι η πίεση στις τράπεζες ήταν πολύ μεγαλύτερη και αυτό φάνηκε και από τον όγκο. Δηλαδή είδαμε ότι περίπου τα 2/3 του όγκου της αγοράς έγιναν στις τράπεζες. Σχεδόν 82 εκατομμύρια ο τζίρος των τραπεζών, 140 εκατομμύρια συνολικά ο τζίρος του ελληνικού χρηματιστηρίου. Πού οφείλεται όμως αυτή η πτώση, κύριε Ζαμάνη, για δεύτερη μέρα στις τραπεζικές μετοχές? Υπάρχει ανησυχία, είναι το θέμα του Δέλτα Νιτάφ που πιέζει για τις ελληνικές τράπεζες? Νομίζω ότι η αρχή έγινε από εκεί και μάλλον συνεχίστηκε με τη διαδικασία το ότι πρέπει οι ελληνικές τράπεζες να επισπεύσουν το θέμα του χειρισμού των κόκκινων δανείων. Και μέσα σε όλο αυτό το πράγμα πρέπει να αλλάξουν τον τρόπο που χειρίζονται τη διαδικασία. Δηλαδή πια πρέπει να αρχίσουν να παίρνουν μπρος οι πωλήσεις μέσω πληστηριασμών για να μπορέσουν να υλοποιούνται και να φαίνεται ποια είναι η πραγματική κατάσταση με τις τράπεζες και όχι απλώς και μόνο να παρατείνεται μια διαδικασία όπως γίνεται μέχρι σήμερα. Κάτι το οποίο δημιούργησε άμεση πίεση στις τράπεζες και βέβαια εκεί άρχισαν τα σενάρια. Όταν αρχίζουν τα σενάρια και βγαίνουν για υπόθεση ότι σε περίπτωση που αρχίσουν και έχουμε πωλήσεις πάνω από στα κόκκινα δάνεια και γίνει αυτή η διαδικασία σε πολύ χαμηλά νούμερα, θα δημιουργηθούν ανάγκες και για επόμενες ανακεφαλοποιήσεις. Αυτό και μόνο άρχισε να δίνει μια κατάσταση ότι μπορεί μια ανακεφαλοποίηση να είναι στο νούμερο του Δέλτα Νιτάφ, που είπε ότι πιθανότατα κάποια στιγμή μέχρι το 18, ακριβώς αυτό το πράγμα. Όταν λοιπόν, ας πάρουμε αυτό το σενάριο, όταν μιλάμε ότι έχουμε 10 δις στην κεφαλοποίηση των τραπεζών, τώρα με την πτώση αυτή δεν είναι εκεί, είναι πιο χαμηλά, ας πούμε λοιπόν ότι είναι γύρω στα 8,5 ή 10 για να το κάνουμε εύκολο, και χρειαστούν άλλα 10 δις οι τράπεζες κεφάλαια σε αυτό το πράγμα, καταλαβαίνετε ότι μιλάμε ότι θα πρέπει να υποχωρήσει περίπου στο μισό οι τιμές των τραπεζών. Αυτό και μόνο ο απλοϊκός τρόπος υπολογισμού οδήγησε τις τράπεζες γρήγορα σε πολύ μεγάλη πτώση. Κάτι το οποίο δεν σημαίνει ότι το υπολογίζουν όλοι με αυτόν τον τρόπο ή ότι δίνουν μεγάλες πιθανότητες να συμβεί, γιατί προσωπικά δεν νομίζω ότι είμαστε μπροστά σε μια τέτοια κατάσταση, ναι, τουλάχιστον μέχρι το 17 ή και για τις αρχές του 18. Το τι ακριβώς θα γίνει πιο μετά, εκείνο θα το δούμε και θα το καταλάβουμε εκεί. Άρα κύριε Ζαμάνη, για να συνοψίσουμε, ξεκίνησε αυτή η ανησυχία την περασμένη Δευτέρα όταν είχαν ενταθεί πληροφορίες ότι το Δέλτα Νιτάφ πιέζει και συνεχίζει να πιέζει να γίνει έλεγχο στα στοιχεία ενεργητικού των ελληνικών τραπεζών. Που αυτό είχε δημιουργήσει μια πρώτη ανησυχία. Αλλά από τη στιγμή που χθες μάθαμε ότι οι θεσμοί λένε σταματήστε διαγραφές δανείων, ξεκινήστε ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και πωλήσεις κόκκινων δανείων νωρίτερα από το προγραμματισμένο, αυτός ήταν ο λόγος κατ' επέκταση συνέχεια που ανησύχησε περισσότερο τους επενδυτές των ελληνικών μετοχών και τραπεζικών μετοχών. Ακριβώς, γιατί ακριβώς όπως το λέτε, αυτή είναι η σειρά και με τον τρόπο αυτόν έτσι όπως τα συζητάμε, μπορεί να δημιουργηθεί αμέσως η λογική τι ζημίες μπορεί να προκύψουν από αυτό, περαιτέρω από αυτές που έχουν περάσει οι τράπεζες μέσα στους ισολογισμούς τους.
Αυτό λοιπόν δημιουργεί αυτή την ανησυχία. Ακόμα και σε ένα μικρότερο σενάριο από αυτό που συζητάμε, τα πράγματα είναι πολύ έντονα. Γιατί όταν έχουμε 10 εκατομμύρια, 10 δις κεφαλοποίηση στις τράπεζες και μιλάμε και για 5 ή για 6 ή για 8 ή για 10. 8,6 δις αυτή την ώρα, κύριε Ζαμάνη, 4 τιμικές τράπεζες όπως παρουσιάζονται αυτή την ώρα. Αλφα, Eurobank και Εθνική και Πυραιός. 8,6 δισεκατομμύρια περίπου. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για να μπορέσει κάποιος να κάνει πολιτισμούς. Και εκεί είδαμε ότι έχει φύγει. Εν τω μεταξύ, ήταν εντυπωσιακό ότι την περασμένη εβδομάδα είχαμε παρατηρήσει ότι η τράπεζα της Εθνικής, παραδείγματος χάρη, στη Νέα Υόρκη κάθε βράδυ έκλεινε με πίεση και μάλιστα αρκετά χαμηλότερα από την τιμή που ήταν εδώ. Και αναρωτιόμαστε τι είναι αυτό που έχουν δει και τι είναι αυτό που συνέβαινε εκεί. Τελικά έρχεται τώρα και ισορροπεί η τιμή της ελληνικής συμμετοχής με την τιμή της έξω και καταλαβαίνουμε ότι κάποιοι είχαν αρχίσει ήδη και πουλούσαν από εκεί και δημιουργούσαν πιέσεις βλέποντας την κατάσταση. Βλέπουμε λοιπόν τις πιέσεις και τα γεγονότα, το πώς έχουν δημιουργήσει ένα αρνητικό κλίμα στο ελληνικό χρηματιστήριο και πέσαμε κάτω και από τις 800 μονάδες πάνω που είχαμε αρχίσει να δείχνουμε ένα πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον πάνω στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά. Κύριε Ζαμάνη, βλέπουμε τις δύο τελευταίες μέρες να δημιουργούνται σύννεφα πάνω από τη λεωφόρο Αθηνών. Να σας πω, υπάρχει, δεν είναι, να κάνω ένα απλό σχόλιο. Ναι. Εδώ, ναι, μεν είναι η κατάσταση όπως τη λέτε, αλλά αν ρίξουμε μια ματιά γενικά στην υπόλοιπη αγορά, εκτός από τις τράπεζες, θα δούμε ότι δεν είναι ακριβώς το ίδιο κλίμα. Δηλαδή, βλέπουμε ότι οι μετοχές έχουν ισορροπήσει πολύ καλύτερα από ότι οι τράπεζες. Δηλαδή, εάν τυχόν είχαμε πίεση και στο ταμπλό το υπόλοιπο, τότε ναι, θα είχαμε πολύ μεγαλύτερη πίεση στο γενικό δίκτυο. Αλλά νομίζω η πλειοψηφία των μετοχών δεν κινήθηκε με αυτόν. Με αυτή την τάση και γι' αυτό ήταν πιο ισορροπημένη, θα έλεγα, η πτώση. Δηλαδή, είδαμε πολύ μικρότερη περίπου. Δεν είναι μόνο τράπεζα στο ελληνικό χρηματιστήριο. Με αυτό τον τίτλο, αν το βάλουμε, κύριε Ζαμάνη. Δεν είναι μόνο τράπεζα στο ελληνικό χρηματιστήριο. Να σας ευχαριστούμε πολύ για το σχόλιο σας, για τις πληροφορίες σας, γιατί προκαλεί εντύπωση αυτό το διήμερο, χθες και σήμερα. Σήμερα και κλείσουμε παραγόγων, θυμίζουμε. Για όσους ενδιαφέρονται για κάτι παραπάνω τεχνικά στο ελληνικό χρηματιστήριο. Επαναλαμβάνουμε ότι ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Ζαμάνη για το σχόλιο του. Επαναλαμβάνουμε ότι είναι 8,6 δις οι 4 τιμικές τράπεζες, η χρηματιστηριακή του αξία, η κεφαλαιοποίησή του, θεωρητικά δηλαδή. Τόσο κοστίζουν χρηματιστηριακά οι 4 τράπεζες της χώρας μας αυτή την ώρα μέσω του ελληνικού χρηματιστήριου. Θα παραμένουμε λίγο ακόμα στο θέμα για να πάμε στη συνέχεια και στις διεθνείς αγορές, γιατί υπάρχει το άλλο μεγάλο θέμα με τη Βόρεια Κορέα. Θέλουμε να μείνουμε λοιπόν λίγο στο θέμα με το ελληνικό χρηματιστήριο και τις ελληνικές τράπεζες, διότι έχουμε σήμερα ανακοινώσεις, έχουμε σήμερα αναλύσεις και από μεγάλες τράπεζες του εξωτερικού για αυτό το θέμα με τις ελληνικές τράπεζες, με τις πιέσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, με όλο αυτό το αρνητικό κλίμα που έχει επηρεάσει την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά και οδηγηθήκαμε για μία ακόμα μέρα στο μείον 1,87% στο ελληνικό χρηματιστήριο και στις 776,20 μονάδες, εκεί που λέγαμε κάποια στιγμή ότι είχαμε πιάσει και τις 840 μονάδες, τις 820 όπως έχει σταθεροποιηθεί ένα χρονικό διάστημα. Βλέπουμε λοιπόν να υποχωρεί το ελληνικό χρηματιστήριο. Πάμε λοιπόν να δούμε. Έχει συνέδριο ειδήσεων η Ειρήνη Γεωργιλία, θα μας μεταφέρει την ανάλυση της Citigroup σήμερα για αυτό το θέμα των τραπεζών. Καλησπέρα, Ειρήνη. Καλησπέρα, Βασίλη, και από μένα. Έτσι, είχαμε σήμερα ανάλυση από την Citigroup, η οποία αναφέρεται στις πιέσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για το νέο έλεγχο της ποιότητας του ενεργητικού των ελληνικών τραπεζών. Και μάλιστα στην ανάλυση της, η Αμερικανική Τράπεζα επισημαίνει κάτι το οποίο το είχε δηλώσει και ο εκπρόσωπος του Ταμείου, ο κ. Ράις, δηλαδή ότι οι απαιτήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για τις ελληνικές τράπεζες θα αποτελέσουν και μέρος της επόμενης αξιολόγησης. Μάλιστα, η συγκεκριμένη ανάλυση της Citigroup υπενθυμίζει πως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είχε εκτιμήσει τον Ιούλιο ότι οι ελληνικές τράπεζες ενδέχεται να χρειαστούν νέα κεφάλαια ύψους 10 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τώρα, όπως προειδοποιεί η ανάλυση, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν πρόκειται να αλλάξει την στάση του όσο παραμένει στο ελληνικό πρόγραμμα και θα επιμείνει στην νέα ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, έτσι ώστε να διασφαλίσει την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στον τραπεζικό τομέα, Βασίλη. Λοιπόν, Ειρήνη, να σας ευχαριστούμε πολύ για την ανάλυση πριν από λίγη ώρα της Citigroup για αυτό το θέμα των ελληνικών τραπεζών και του Delta Nitaf. Ασχολούνται λοιπόν και οι μεγάλες τράπεζες του εξωτερικού με αυτό το θέμα. Πάμε όμως να δούμε τώρα το άλλο μεγάλο ζήτημα που απασχολεί τις διεθνείς αγορές κατά επέκταση έμεσα και το ελληνικό χρηματιστήριο αφορά τις νέες ανησυχίες που υπάρχουν πάνω από την Βόρεια Κορέα. Πάμε να δούμε ένα αρχικό εισαγωγικό βίντεο για το τι ακριβώς συμβαίνει και πάλι με τη Βόρεια Κορέα και επιστρέφουμε. Σε νέα εκτόξευση βαλιστικού πυράβλου που πέρασε πάνω από το νησί Χοκάιντο της Ιαπωνίας και κατέπεσε στον Ειρηνικό ωκεανό, προχώρησε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής στο καθεστώς της Βόρειας Κορέας.
Ο πύραυλος έφτασε σε υψόμετρο 770 χιλιόμετρων και κάλυψε μια απόσταση 3.700 χιλιόμετρων πριν πέσει σε θαλάσσια περιοχή 2.000 χιλιόμετρα ανατολικότερα από τις Ιαπωνικές ακτές. Σε ανώτατο επίπεδο αντέδρασε η κυβέρνηση της Ιαπωνίας. Η Βόρεια Κορέα έχει καταπατήσει την ισχυρή βούληση μιας ενωμένης διεθνούς κοινότητας για μια ειρηνική επίλυση. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να αποδεχτούμε αυτές τις προκλήσεις. Ήρθε η ώρα για την διεθνή κοινότητα να συνεργαστεί. Οι τελευταίες κυρώσεις πρέπει να επιβληθούν πλήρως. Η Βόρεια Κορέα πρέπει να καταλάβει ότι αν συνεχίσει σε αυτό το μονοπάτι, δεν θα έχει λαμπρό μέλλον. Μετά από αίτημα της Ιαπωνίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, συγκαλείται εντός της ημέρας το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, που μόλις πριν από μερικά 24 ώρα είχε επιβάλει νέες κυρώσεις στο καθεστώς της Πιονγκιάνγκ. Αυτά λοιπόν συμβαίνουν αυτή την ώρα στη Βόρεια Κορέα. Επιστρέφουν δηλαδή οι ανησυχίες όπως είχαν φύγει ποτέ τις τελευταίες ημέρες και τις τελευταίες εβδομάδες. Απλά βλέπουμε ότι εντείνονται παραπάνω. Να καλησπερίσω τον καλό συνάδελφο τον Κώστα Μαρδά για να μιλήσουμε αρχικά για αυτό το θέμα, να δούμε τις προεκτάσεις που έχουν εξελίξει στη Βόρεια Κορέα και στη δική μας χώρα. Καλησπέρα, Βασίλη. Η κρίση στην Κορεατική Χερσόνησο μας αφορά όχι μόνο έμεσα αλλά και άμεσα. Γιατί η Ελλάδα είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με το άρθρο 5, όταν μία χώρα μέλος του ΝΑΤΟ απειληθεί, τότε όλες οι χώρες είναι υποχρεωμένες να σπεύσουν σε στρατιωτική συνδρομή. Το νήσος Γκουάμ είναι αμερικανικό έδαφος. Εάν λοιπόν απειληθεί με ένα πύραυλο η νήσος αυτή που είναι στρατιωτική βάση των ΗΠΑ, αυτό θα θεωρηθεί επίθεση εναντίον χώρας μέλους του ΝΑΤΟ, που είναι η ηγέτιδα δύναμη. Είναι στην εμβέλεια των πυράβλων του Κιμ Γιονγκ. Είναι πάνω από 10.000 χιλιόμετρα και είναι στην εμβέλεια των διπυρωτικών βαλιστικών πυράβλων. Αυτό έχει ξαναγίνει το παιχνίδι, δυστυχώς έχει ξαναπαιχθεί. Να θυμίσω για τους παλαιότερους ότι Έλληνες στρατιώτες πήγαν και πολέμησαν στην Κορέα στον πόλεμο 1950-53. Ναι. Και τότε πάλι, επειδή τα είχαν φέρει στα δύσκολα οι Νοτιοκορεάτες, υπήρχαν σκέψεις από στρατηγούς των ΗΠΑ να χρησιμοποιηθεί ξανά η ατομική βόμβα, όπως είχε γίνει λίγα χρόνια πριν στη Χιροσίμα και στο Ναγκασάκι. Συνεπώς, μας αφορά. Θέλω να δώσω κάποια στοιχεία. Έχουμε χρόνο. Φυσικά. Να εξηγήσω ποια συμφωνία παραβιάζει ο Κιμ της Βόρειας Κορέας. Η μεγάλη πυραυλική κρίση έγινε το 1962 όταν η Σοβιετική Ένωση πήγε να εγκαταστήσει πυρηνικούς πυράβλους στην Κούβα με πρόσκληση του Φιντελ Κάστρο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες με πρόεδρο τον Κένεντι θεώρησαν εχθρική ενέργεια, έκαναν εμπάρκο στα πλοία που πλησίαζαν για να μεταφέρουν τα εξαρτήματα, υπήρξε μεγάλη διεθνής κρίση, είχε απειλήσει η Σοβιετική Ένωση ότι αν δεν αποσύρονταν οι πύραυλοι, αν δεν αποσύρονταν οι πύραυλοι της Αμερικής στην Τουρκία, το σύστημα Δίας, τότε και εκείνη θα επέμενε και θα χτυπούσε ακόμα και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι κάτι το οποίο είναι διαχρονικό. Υπάρχει λοιπόν μια προϊστορία. Προϊστορία. Μετά την κρίση των πυράβλων του 1962, τα κράτη που είναι πυρηνικές δυνάμεις συμφώνησαν και υπέγραψαν τη συμφωνία μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων. Αυτή τη συμφωνία δεν την έχει υπογράψει η Βόρειος Κορέα. Μετά τις δοκιμές που έχει κάνει, εικάζεται ότι μπορεί να έχει 2 έως 10 πυρηνικές βόμβες μεγαλύτερης καταστρεπτικής ισχύως από τη Χιροσίμα, που με την πρώτη σκότωσε 70.000 έως 100.000 ανθρώπους. Άρα γι' αυτό είναι τόσο μεγάλη ανησυχία σε παγκόσμιο επίπεδο, Κώστα, για την Βόρεια Κορέα. Είναι μεγάλη, Κορέα. Αλλά η ανησυχία πρέπει να είναι και δυτή. Δηλαδή, πέρα από τις δοκιμές που κάνει η Βόρειος Κορέα με τους πυράβλους, δοκιμές και στρατιωτικές ασκήσεις κάνει και η Νότιος Κορέα, που είναι φιλοαμερικανική, μαζί με αμερικανικές δυνάμεις. Η νήσος Γκουάμ, που είναι στο στόχαστρο των πυράβλων της Βορείου Κορέας, έχει Β-52 αεροπλάνα, δηλαδή βομβαρδιστικά, που μπορούν να ρίξουν και πυρηνικά όπλα. Η Βόρειος Κορέα, λοιπόν, λέει, σταματήστε εσείς τις πυρηνικές δοκιμές και τις ασκήσεις με την Νότιο Κορέα, Αμερικανή, για να σταματήσω και εγώ να απειλώ την βάση των Ηνωμένων Πολιτειών Γκουάμ. Άρα λοιπόν είναι μια πολύ μεγάλη υπόθεση και αυτό και το αναδεικνύουμε. Γιατί πολλές φορές έχουμε ακούσει για ανησυχίες στη Βόρεια Κορέα που γίνονται δοκιμές από το καθεστώς του Κιμ Γιονγκ Ουν. Απλά νομίζω ότι το περιέγραψε πολύ έτσι. Κοίταξε, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια θεσμική χώρα, έτσι όπως και η Ρωσία, και έχουν συμφωνήσει αυτές οι δύο χώρες με τη συμφωνία START
να μειώσουν τις πυρηνικές κεφαλές που έχει 7.500 πυρηνικές κεφαλές κάθε χώρα σε μια δεκαετία να τις πάνε 1.550. Είναι υπέρ αρκετές για να καταστρέψουν όλο τον πλανήτη. Απλώς η Βόρειος Κορέα για τη Δύση θεωρείται κράτος παρίας, παραλυμένο κράτος, ανεξέλεγκτο. Γι' αυτό και προσπαθούν με μπάρκο πετρελαίου που επευλήθη πρόσφατα ομοφόνος από τη Συμβουλία Ασφαλείας του ΟΗΕ να πολιορκήσουν αυτό το κράτος και να το αναγκάσουν να λυγίσει. Όμως υπάρχει μια προϊστορία αυτών των κυρώσεων, διότι δεν λειτουργούν εις βάρος της ηγεσίας και της στρατιωτικής ηγεσίας, αλλά κυρίως χτυπάνε τον πληθυσμό. Τους είχαν πει φάτε σιτήρα. Αυτό τους είχαν πει στη Βόρεια Κορέα. Θέλω να βάλουμε λίγο στη συζήτησή μας και τον αναλυτή διεθνών αγορών, τον Δημήτρη του Καντζέλη. Θα συνδεθούμε με το City του Λονδίνου για να δούμε και από εκεί αν υπάρχουν ανησυχίες στις διεθνείς αγορές για την Βόρεια Κορέα. Καλησπέρα, Δημήτρη, από την Αθήνα. Καλησπέρα, Βασίλη. Παραμένουν αυτές οι ανησυχίες στις αγορές για τη Βόρεια Κορέα, επανέρχονται, επιστρέφουν? Περισσότερο σαν μια ευκαιρία θα λέγαμε ότι βρήκε η αγορά χθες το βράδυ, μετά τις διορθώσεις που έγιναν να ξαναγοράσει, να ξαναμπούν δηλαδή να επιστρέψουν οι επενδυτές, διότι αυτή τη στιγμή, λίγο πριν το κλείσιμο της εβδομάδας, βλέπουμε στις αμερικανικές αγορές, στις αμερικανικές μετοχές, νέες ρεκά ψηλά. Άρα δεν τις έχει επηρεάσει τόσο πολύ δηλαδή τις αγορές, δεν τις έχουν επηρεάσει οι τελευταίες εξελίξεις με τη Βόρεια Κορέα, διότι οι αγορές ξέρουμε ότι προεξοφλούν, δηλαδή τις κινήσεις, την οποία αρνητική εξέλιξη, θετική, μπορεί να την έχει προεξοφλήσει καιρό πριν η αγορά, η παγκόσμια αγορά, τα παγκόσμια χρηματιστήρια εννοώ, Δημήτρη. Από ό,τι φαίνεται, Βασίλη, αυτό το οποίο είδαμε χθες από την Τετάρτη το βράδυ, όπως ανέφεραν στην Ιαπωνία, και όλη την εξέλιξη που είδαμε, υπήρξε ένα ρίσκο στην αγορά. Φάνηκε όμως ότι γρήγορα αντιλήφθηκαν οι επενδυτές ότι δεν ήταν κάτι σημαντικότερο από αυτό που συνέβη 15 μέρες πριν. Mm-hmm. Φυσικά παρακολουθούν, αλλά βλέπουμε ότι προσπαθεί η αγορά να ξεφύγει λίγο από αυτό το κομμάτι, στο βραχυπρόθεσμο. Κοιτάζει τη μεσοπρόθεσμη εικόνα που υπάρχει, αλλά φαντάζομαι ότι έχουν πάρθει κάποιες διαβεβαιώσεις, τουλάχιστον σε ένα βαθμό, γιατί βλέπουμε τους επενδυτές να συνεχίζουν να πιέζουν σε νέα ιστορικά υψηλά για τις μετοχές. Μάλιστα. Ένα ερώτημα, Δημήτρη, από τον συνάδελφο τον Κώστα του Μαρδά. Κύριε Κατσέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Μαρδά. Θέλω να ρωτήσω, πέρα από τις ειρηνικές δραστηριότητες, τους μεγάλους οικονομικούς φορείς που είναι τράπεζες, βιομηχανίες τροφίμων κλπ. Υπάρχουν και μεγάλες πολεμικές βιομηχανίες που είναι στα χρηματιστήρια, τα μεγάλα χρηματιστήρια του κόσμου, έτσι δεν είναι? Υπάρχει δηλαδή η Raytheon που κάνει τους πυράβλους Patriot. Υπάρχει η εταιρεία Halliburton, στην οποία συμμετείχαν οι αντιπρόεδροι, ο Τσένι επί Bush και ο υπουργός Άμυνας, ο Rumsfeld. Θέλω να πω ότι αυτές οι μεγάλες βιομηχανίες θα βλέπουν τις δουλειές τους να αυξάνουν. Γιατί υπάρχει ένα στοιχείο πρόσφατα που διάβασα από το Κογκρέσο, ότι επί του προηγούμενου Προέδρου Ομπάμα είχαν αυξηθεί οι αμυντικοί εξοπλισμοί σε ύψος από την οκταετία του Ομπάμα εγκρίθηκαν 278 δισεκατομμύρια για πολεμικό εξοπλισμό και πωλήσεις όπλων σε τρίτες χώρες. Ενώ επί Μπούς μόλις 128 δισδολάρια. Θέλω να πω, υπάρχουν και ευκαιρίες όσον αφορά τις πολεμικές βιομηχανίες, εάν γίνει μια μεγάλη διεθνής κρίση. Στα χρηματιστήρια και στις μετοχές τους προφανώς, λόγω των εταιριών αυτών. Αυτό, πάνω σε αυτό τώρα, πιστεύω ότι το σημαντικότερο από το τελευταίο ράλι που έχουμε δει είναι ένας συνδυασμός αρχικά των καλύτερων δεδομένων που παίρνουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, παρά τα μικρά προβλήματα που είδαμε στις λιανικές πωλήσεις λόγω του τυφώνα. Βλέπουμε καλύτερα στοιχεία για τον πληθωρισμό. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια σταδιακή αύξηση, σταθερή αύξηση στον πληθωρισμό. Μια σωστή ανάπτυξη δηλαδή στην αμερικανική αγορά σε συνδυασμό με αύξηση του πετρελαίου. Θεωρώ ότι είναι από τους πολύ βασικούς λόγους. Απαντώ στο ερώτημα σας συνολικά. Θεωρώ ότι είναι από τους βασικούς λόγους που βλέπουμε ότι τα χρηματιστήρια τρέχουν αυτό το τελευταίο ράλι. Λοιπόν, μιας και αναφέρθηκες και στο θέμα του πληθωρισμού, πριν σε αφήσουμε, Δημήτρη, να πούμε λίγο και για την Ευρώπη, διότι βλέπω το ευρώ ή να το δούμε και ανάποδα για το δολάριο, γιατί η σχέση ευρώ-δολαρίου είναι πλέον στο 1,19-1,20, έχει παραμείνει σταθερά τις τελευταίες εβδομάδες, διότι ανεβαίνει η οικονομία της Ευρωζώνης,
Μήπως εξασθενεί λίγο της Αμερικής, το δολάριο δηλαδή, λόγω όλων αυτών των εξελίξεων. Βασίλη, έχουμε πει όλα αυτά τα χρόνια που έχουμε δει τις κεντρικές τράπεζες να ρίξουν στο τραπέζι τις στρατηγικές ποσοτικής χαλάρωσης. Η Αμερική είχε τρέξει, μην ξεχνάμε, πάρα πολύ τα προηγούμενα χρόνια, σε περιόδους στις οποίες η Ευρώπη έχει μείνει σταθερή. Φυσικά η ευρωπαϊκή οικονομία δείχνει σημάδια βελτίωσης κυρίως μέσα στο 2017 και αυτό το αναφέρουν όλοι. Ναι, είναι ξεκάθαρο από τον Μάριο Ντράγκη μέχρι και Ευρωπαίους ηγέτες. Το ευρώ είναι από την αρχή της χρονιάς κοντά στο 13% πάνω σε σχέση με το δολάριο. Αλλά αυτό δεν νομίζω ότι μπορεί να συνεχιστεί για πολύ. Και ο λόγος είναι ότι οι Γερμανοί εξαγωγείς νομίζω ότι θα βάλουν πολύ μεγάλες πιέσεις εδώ στον Μάριο Ντράγκη μέσω της πολιτικής ηγεσίας της Γερμανίας. Οκτώβριο θα μάθουμε τις αποφάσεις. Οκτώβριο νομίζω, Βασίλη, με αυτά και που είπε την προηγούμενη εβδομάδα ο Μάριο Ντράγκη, νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να κάνει μια ένδειξη πλέον στις αγορές για περιορισμό του προγράμματος. Κάτι θα μάθουμε τουλάχιστον από τον Μάριο Ντράγκη. Θα δούμε τις προθέσεις του. Τουλάχιστον θα μάθουμε κάτι, γιατί έτσι όπως φαίνεται τα πράγματα και η Κεντρική Τράπεζα της Αγγλίας είναι έτοιμη να ξεκινήσει τη δική της άνοδο των επιτοκίων. Εάν καθυστερήσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, πολλοί στο City θεωρούν ότι θα μείνει ένα χρόνο πίσω από τις εξελίξεις στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οπότε δεν νομίζω ότι έχει πολύ χρόνο να χάσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε αυτό. Κάτι τελευταίο τώρα, Δημήτρη, πριν σε αποδεσμεύσουμε, μιας και δεν είσαι μόνο αναλυτής και χρηματιστής εκεί στο City του Λονδίνου, είσαι και κάτοικος του Λονδίνου. Υπάρχει ανησυχία με αυτές τις επιθέσεις, γιατί είχαμε και σήμερα μια επίθεση στο μετρό. Τι κλίμα μπορεί να μας μεταφέρεις από εκεί? Υπάρχει ανησυχία στον κόσμο κάθε φορά που υπάρχει ένα τέτοιο συμβάν, υπάρχει μια γενικότερη παγωμάρα στον κόσμο. Μάλιστα. Εκτός ότι πέφτουμε αρκετά τηλέφωνα, υπάρχει μια παγωμάρα. Θεωρώ πάντως το γενικότερο κλίμα, και αυτό έτσι για να το συνδέσω με την αγορά, θεωρώ ότι ο κόσμος περισσότερο έχει μια γενική ανησυχία με το Brexit, η οποία αποτυπώνεται πραγματικά στην οικονομία. Σήμερα βγήκαν τα αποτελέσματα του John Lewis, ένα από τα μεγαλύτερα καταστήματα, κέντρα στο Λονδίνο λιανικών πωλήσεων. Έχουν πέσει κοντά στο 50% πωλήσεις σχέση με την προηγούμενη χρονιά και ο CEO στην ουσία ρίχνει το φταίξιμο στην πεσμένη ζήτηση από πλευράς καταναλωτών. Στον προβληματισμό, των καταναλωτών. Ναι, υπάρχει ακριβώς. Υπάρχει ένας προβληματισμός, ο οποίος είναι διάστητος. Λοιπόν, Δημήτρη, να σε ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα από την Αθήνα. Καλή συνέχεια στο Λονδίνο και με τις αγορές, αλλά και με αυτά τα οποία συμβαίνουν στη Βρετανία. Θέλω να κάνουμε και ένα σχόλιο εδώ με τον Κώστα Μαρδά για το θέμα της Βρετανίας και των επιθέσεων αυτών που έχουν γίνει. Γιατί απασχολεί. Είναι αλλεπάλληλες επιθέσεις. Πρέπει να ξέρουμε ότι αυτές οι επιθέσεις, που είναι απάνθρωπες, κτηνώδεις, θηριώδεις, προέρχονται από το Ισλαμικό κράτος, έτσι. Δεν είναι ως κεραυνός ενεθρία, διότι οι ίδιοι οι Ισλαμιστές υποστηρίζουν ότι είναι αντίπεινα στην γενικότερη επίθεση που κάνει η Δύση με επικεφαλής στις Ηνωμένες Πολιτείες απέναντι όχι μόνο στο Ισλαμικό κράτος, αλλά και γενικά στον πετρελαιοφόρο χώρο της Μέσης Ανατολής. Έχουν βάλει στόχο τους χώρους όπου, λέω εγώ, δοξάζεται ο δυτικός πολιτισμός, δηλαδή εστιατόρια, πεζόδρομοι, μπαράκια, συναυλίες, πάρκα. Έτσι. Εκεί που ενδεχομένως να προκληθεί και μεγαλύτερος πανικός ή και να υπάρχουν και περισσότεροι τραυματίες ή θύματα, ναι, ενδεχομένως. Γιατί εάν ανατρέξει κανείς σε site που εκφράζουν τους Ισλαμιστές, τον ISIS, θα δει ότι υπάρχει ένας διεθνής συνασπισμός που αποτελείται από 60 κράτη. Επικεφαλής του συνασπισμού είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Στο συνασπισμό αυτό συμμετέχει και η Ελλάδα με απόφαση της κυβέρνησης Σαμαρά το Σεπτέμβριο του 2014. Γίνεται λοιπόν καθημερινός σχεδόν βομβαρδισμός στην Ράκα και στη Μοσούλη από αεροπλανοφόρα ή άλλα πλοία επιφανείας αμερικανικά και από ρωσικά υποβρύχια και από ρωσικό αεροπλανοφόρο. Παράλληλα, από τις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο έχουμε καθημερινό βομβαρδισμό με βρετανικά αεροσκάφη. Αυτά λοιπόν είναι αντίπεινα απέναντι σε βομβαρδισμούς που κάνει η Δύση και χτυπάει όχι μόνο τρομοκράτες μαχητές, αλλά και παιδιά. Υπάρχει πρόσφατα μια ανακοίνωση του Συριακού Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που λέει ότι στο διάστημα 5 Ιουνίου του 2017 μέχρι αρχές Αυγούστου σκοτώθηκαν
πάνω από 200 παιδιά. Έχω στον υπολογιστή μου ένα email που μου έστειλε ένας φίλος μου καθηγητής που παρακολουθεί τα θέματα τα αραβικά και είναι πραγματικά σκηνές, είναι πλάνα από βομβαρδισμό στη Ράκα όπου υπάρχουν πτώματα παιδιών μισοκαμμένα και χέρια, χεράκια προτεταμένα. Είναι ανατριχιαστικές προφανώς εικόνες σου, γιατί όταν έχεις πόλεμο, όταν έχεις βομβαρδισμούς, αυτά τα πλάνα και είναι θέλω πραγματικά... Μιας είμαστε στη Βρετανία, να πούμε ότι η Βρετανία συμμετείχε το 2013 με πρωθυπουργό τον Βρετανό εργατικό, συμμετείχε στον πόλεμο του 2013 εναντίον του Ιράκ με απάτη. Και ο πρωθυπουργός του 2013 είναι σήμερα στέλεχος της British Petroleum. Σωστά. Σωστά το επισημαίνεις και σωστά τα συνδέεις. Κώστα, μείνεις μαζί μας. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά και να δούμε και να ανοίξουμε λίγο τη συζήτηση και για το θέμα της ελληνικής οικονομίας. Δηλαδή, σήμερα είχαμε Eurogroup. Το πρώτο Eurogroup μετά το καλοκαίρι. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στην εκπομπή Πολιτική και Οικονομία. Πάμε να ανοίξουμε λίγο τώρα τη συζήτησή μας ό,τι αφορά την ελληνική οικονομία. Σήμερα είχαμε το πρώτο Eurogroup μετά το καλοκαίρι. Συνεδρίασαν οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης στο Ταλίν, άτυπο Eurogroup. Στο ενδιάμεσο, στην ατζέντα μπήκε το χρονοδιάγραμμα της τρίτης αξιολόγησης της ελληνικής οικονομίας. Ήταν ένα Eurogroup το οποίο δεν διήρκησε πολλή ώρα. Τους άλλους είχε προαναγγελθεί ότι μόλις δύο θέματα είναι στην ατζέντα. Το θέμα της Ελλάδος και ένα θέμα που απασχολεί την Ευρωζώνη όχι τόσο πολύ μεγάλης σημασίας. Άρα λοιπόν δεν διήρκησε πάρα πολλή ώρα. Θέλω αρχικά να δούμε δηλώσεις των Ευρωπαίων αξιωματούχων μετά το σημερινό Eurogroup, για να δούμε τι υπόθηκε και τι συζητήθηκε, τι αποφάσισαν δηλαδή. Θα δούμε μετά και το κοινό ανακοινωθέν του Eurogroup, αλλά θα το συζητήσουμε κιόλας. Όσον αφορά το θέμα του πρώην επικεφαλής της Ελστάτ, δεν ζητήσαμε την ελληνική κυβέρνηση να παρέμβει σε καμία περίπτωση. Απλώς εκφράσαμε τις ανησυχίες μας, γιατί άμεσα ή έμεσα σχετίζεται με την ανεξαρτησία των ατόμων που δουλεύουν στις στατιστικές υπηρεσίες. Και αυτό το θέμα, σε αυτή την περίπτωση, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια δικαστική υπόθεση και θεωρήσαμε και εκφράσαμε τις βαθιές μας ανησυχίες σχετικά με το θέμα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν ζητήσαμε πολιτικές παρεμβάσεις. Μια έντονη εργασία, εντατική, έχει γίνει και η επιθυμία μου είναι αυτό όλο να γίνει, όλη αυτή η δουλειά να γίνει σε ένα ήρεμο κλίμα με τη θετική συμβολή όλων, ούτως ώστε να δημιουργήσουμε μια συνολική στρατηγική για την ολοκλήρωση του προγράμματος και για το τι μέλη γενέστε μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Είναι για όλους πολύ σημαντικό να τελειώσουμε την τρίτη αξιολόγηση, η οποία θα δώσει ένα ισχυρό σήμα που συνεπάγεται την επιστροφή της Ελλάδας σε μια κατάσταση φυσιολογική, θα μπορούσαμε να την πούμε. Είναι προς το συμφέρον της Ελλάδας να ολοκληρώσει την αξιολόγηση εγκαίρως, που αυτό σημαίνει ως το τέλος της χρονιάς. Ως προς την αξιολόγηση, συγκεκριμένες προσπάθειες πρέπει να γίνουν ώστε να υπάρξει απόλυτη χρήση των στρατηγικών για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Γνωρίζουμε ότι οι τράπεζες κάνουν προσπάθειες για να εφαρμόσουν την πολιτική τους, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί να λειτουργήσουν ομαλά και να μην αναβάλλονται. Και φυσικά και ο εξοδικαστικός συμβιβασμός θα συμβάλλει θετικά προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι προφανές ότι η ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης και η εκταμίευση και η έγκαιρη αποπληρωμή των υποχρεώσεων που έλεγαν τον Ιούλιο δημιούργησαν ένα θετικό κλίμα ως προς τα ομόλογα. Γνωρίζετε και την υπόθεση των ομολόγων. Μίλησαν και οι συνάδελφοί μου για όλη αυτή την ιστορία. Όλα αυτά έχουν συμβάλει στη βελτίωση της διάθεσης για την ελληνική οικονομία
Και γι' αυτό οι τρεις μεγάλοι οίκοι αξιολόγησης έχουν μια θετική εικόνα αυτή τη στιγμή για την οικονομία της Ελλάδας. Αυτά λοιπόν δηλώσαν οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι που συμμετείχαν στο σημερινό Eurogroup στο Ταλίν. Θέλω να δούμε λίγο και το κοινό ανακοινωθέν του Eurogroup για το θέμα της Ελλάδος. Λέει λοιπόν ότι ο Υπουργός Οικονομικών της Ελλάδος, Ευκλήτης Ακαλώτος, και οι θεσμοί, η Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ο ESM και το ΔΕΛΤΑΝΤΑΦ, ενημέρωσαν το Eurogroup για την κατάσταση προόδου του συνεχιζόμενου προγράμματος οικονομικής προσαρμογής της Ελλάδος, παρουσίασαν το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της τρίτης αξιολόγησης του προγράμματος που ξεκίνησε πρόσφατα. Η Ελλάδα θα χρειαστεί να ολοκληρώσει περίπου 95 ενέργειες, τα παραπαιτούμενα δηλαδή, πολλές από τις οποίες αφορούν στην εφαρμογή νομοθεσίας που υιοθετήθηκε νωρίτερα στη διάρκεια του προγράμματος. Τα θέματα που θα καλυφθούν στην τρίτη αξιολόγηση περιλαμβάνουν τον προϋπολογισμό της Ελλάδος για το 2018, την αξιολόγηση των κοινωνικών παροχών, τις μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, θέματα που αφορούν στη δημόσια διακυβέρνηση, την εφαρμογή στρατηγικής για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και τις ιδιωτικοποίησεις, αναφέρει το κοινό ανακοινωθέν του Eurogroup για το θέμα της Ελλάδος μετά το άτυπο Eurogroup, την πρώτη συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης, μετά τις διακοπές του καλοκαιριού. Βλέπουμε ότι μπαίνουμε σιγά σιγά, Κώστα Μαρδά, πάλι σε μια διαδικασία Eurogroup της ελληνικής οικονομίας. Θα κάνεις, δεν θα κάνεις τα προπετούμενα, τι θα εφαρμόσεις, πώς θα περάσεις τα νομοσχέδια. Αυτή η ανακοίνωση δείχνει για ένα ακόμη τρόπο πώς κυβερνάται οικονομικά η Ελλάδα από το Eurogroup. Από ένα άτυπο όργανο, το οποίο άτυπα συζήτησε σήμερα ποιος θα είναι, λέει, ο προϋπολογισμός της Ελλάδας το 2018, δηλαδή προφανώς το δημοσιονομικό έλλειμμα, η αγορά εργασίας και η επανεξέταση των κοινωνικών παροχών και άλλα θέματα τα οποία έχει προγραμματίσει το τριτό. Είναι πολλά, είναι 114 μέχρι το τέλος, μέχρι τις αρχές του 2018, 95 μέχρι το τέλος του έτους, όπως θέλει να το λέει και η κυβέρνηση. Νομίζω ότι ο Σόιμπλε έψαχνε τον Τσίπρα στον ουρανό και τον βρήκε στη γη. Δεν θα μπορούσε να βγει καλύτερο εφαρμοστή, έστω και με ένα μικρό ανταρτοπόλεμο που κάνει ενδιάμεσα. Δεν θα μπορούσε να βρει κανένα καλύτερο εφαρμοστή του μνημονίου, γιατί βλέπεις ότι τα αντιλαϊκά συσσαγωγικά ή όχι μέτρα περνάνε πιο εύκολα από μια θεωρούμενη αριστερή με εισαγωγικά ή όχι κυβέρνηση. Είναι σαν αυτό που λένε αρκετοί, Κώστα, ότι π.χ. στην τρίτη αξιολόγηση έχουμε συνδικαλιστικό νόμο, που είναι γενικά για μια κυβέρνηση, είναι κόκκινο πανί να περάσει μια αλλαγή στο συνδικαλιστικό νόμο. Δεν ξέρω αν μια δεξιά κυβέρνηση θα μπορούσε να το περάσει για αυτό το νόμο ή αν μια αριστερή κυβέρνηση θα μπορούσε πιο εύκολα να κάνει αυτές τις αλλαγές, να προχωρήσει αυτές τις αλλαγές. Οι δανειστές ζητούν να αλλάξει ο νόμος και να λαμβάνεται η απόφαση για απεργία από το 50+1 των εγγεγραμμένων μελών. Φαίνεται πολύ δημοκρατικό. Βέβαια, το ελληνικό συνδικαλιστικό κίνημα δεν έχει τέτοια μαζικότητα όσον αφορά τις ψηφοφορίες και ξέρουμε ότι πολλές αποφάσεις παίρνονται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, από μια γενική συνέλευση που είναι κουρασμένη και οι μισοί ή περισσότεροι έχουν πάει σπίτια τους. Και έτσι υπάρχει μια συνδικαλιστική ηγεσία η οποία αναλαμβάνει την ευθύνη μιας απεργίας. Όχι ότι δεν υπάρχει ανάγκη εξυγχρονισμού του νόμου, έτσι, ο οποίος είναι από την πρώτη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Αλλά σίγουρα και αυτή η κυβέρνηση θα πρέπει να ανταποκριθεί σε αυτά τα αιτήματα των δανειστών, γιατί έχει υπογράψει ότι θα αλλάξει αυτό το νόμο. Το προβάλλουμε αυτό το θέμα, διότι είναι ένα από τα εσωτερικά αγκάθια που θα πρέπει να περάσει αυτή η κυβέρνηση. Ο συνδικαλιστικό νόμο, χαίρομαι πάρα πολύ καλά, το συνδικαλιστικό στοιχείο πώς έχει διαμορφωθεί στην Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες, με τα αρνητικά και τα θετικά του, να τα βάλουμε όλα μαζί κάτω, μην τα βάζουμε όλα σε ένα τσουβάλι. Απλά λέμε ότι αυτές οι αλλαγές στο συνδικαλιστικό νόμο προφανώς θα είναι και ένα κομμάτι το οποίο θα το δούμε κατά διάρκεια των επόμενων μηνών και των επόμενων εβδομάδων. Μαζί με όλα αυτά που έχει τα πραγματικά μεγάλα αγκάθια που λέγονται κόκκινα δάνεια, λέγονται αγορά εργασίας, ό,τι αφορά τα εργασιακά που θα πρέπει να περάσουν. Είναι πολλά ζητήματα δηλαδή. Επιπλέον, έχει περάσει και μια μεγάλη αλλαγή που ήταν θέμα, ας πούμε, ζωής ή θανάτου για την αριστερά, στο προηγούμενο, στο συμπληρωματικό μνημόνιο του Μαΐου, που αφορά τη δυνατότητα του εργοδότη να κάνει lockout, δηλαδή ανταπεργία. Υπάρχει απόφαση του Αρείου Πάγου που επιτρέπει στον εργοδότη, αν δικαιολογήσει την οικονομική του αδυναμία, του επιτρέπει να μην πληρώνει τους εργαζόμενους, άρα και να κλείνει το εργοστάσιο. Ναι. Έτσι λοιπόν δεν χρειάστηκε να υπάρχει ρητή αναφορά σε αυτό το δικαίωμα, αλλά η κυβέρνηση δεσμεύθηκε να μην φέρει εμπόδια και να μην κάνει νομικές ενστάσεις όσον αφορά αυτή την ομολογία. Με έντεχνο, πονηρό τρόπο δηλαδή, πέρασε και αυτό το χατήρι
των δανειστών. Των δανειστών. Πάντως, να παρατηρήσουμε λίγο κάτι, να το πάμε λίγο διαφορετικά, Κώστα, αν θέλεις. Βλέπω τις τελευταίες, το τελευταίο χρονικό διάστημα, μετά και το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης ακόμα περισσότερο, βλέπω τους δανειστές όταν μιλάνε για την ελληνική οικονομία, ακόμα και αυτοί οι αξιωματούχοι, οι ανώτατοι αξιωματούχοι του Eurogroup, που συμμετέχουν στα Eurogroups δηλαδή, δεν μιλάνε ούτε με απαξιωτικά σχόλια για την Ελλάδα, ούτε κάνουν ακόμα και Σόιμπλε. Άμα δει κανείς προεκλογικά με στη Γερμανία πώς μιλάει για την Ελλάδα, έχει αλλάξει λίγο ρητορική και αυτός. Ναι, γιατί αυτή η κυβέρνηση μπήκε στη ρότα του μνημονίου και ουσιαστικά συνεχίζει την πολιτική του Γιώργου Παπανδρέου και του Αντώνη Σαμαρά. Έχει ενδιαφέρον η δήλωση του κυρίου Σόμπλη σήμερα προσερχομένου στο Eurogroup που λέει ότι να, το παράδειγμα, το πρόβλημα της Ελλάδας δείχνει ότι θα πρέπει η Ευρωζώνη να τηρεί τους κανόνες. Και πρόσφατη είναι η κόντρα, οι αποκαλύψεις μάλλον, από τον Γκάμπριελ, τον Αντιπρόεδρο και Υπουργό Οικονομικών, το ηγετικό στέλεχος του S5, που είπε ότι μέχρι και πέρσι ο κύριος Σόιμπλε ήθελε την έξοδο της Ελλάδας από την Ευρωζώνη, την οργανωμένη έξοδο, έτσι δεν είναι? Αλλά όπως είπε ο ίδιος ο Γκάμπριελ πάλι μιλώντας στη Γερμανική Βουλή, ναι, το Brexit το σταμάτησε η ίδια η καγκελάριος Μέρκελ, λέω εγώ, και θα το αποδείξω κάποτε σύντομα με στοιχεία, γιατί τώρα δεν μας παίρνει ο χρόνος, με συνεννόηση που υπήρξε μεταξύ Μέρκελ και Ομπάμα. Ο Ομπάμα έχει βασικούς στρατηγικούς λόγους να μην υπάρχει οικονομική και κοινωνική κατάρρευση στην Ελλάδα, διότι είναι αναγκαίος ο στρατηγικός χώρος για τις επιχειρήσεις, να, αυτά βλέπουμε τώρα και στο Λονδίνο, για τις επιχειρήσεις της Δυτικής Συμμαχίας απέναντι στον ISIS και για την άμυνα η οποία εκεί υπάρχει όσον αφορά το αυτονομιστικό κίνημα στην Ουκρανία. Θυμίζω εγώ, να το λέγαμε και προχθές νομίζω εκτός αέρα αυτό, Κώστα, ότι τον καιρό που υπήρχε το θέμα του Brexit, γιατί αυτό πλέον έχει φύγει το θέμα του Brexit από το τραπέζι, δεν το συζητούν καν κανένας Ευρωπαίος αξιωματούχος, δεν το έχει επαναφέρει, ούτε καν ο Βούφκαν Σόιμπλε, που θα μπορούσε να σηκώσει λίγο παραπάνω τις τόνους προεκλογικά στη Γερμανία, ούτε καν λοιπόν αυτός δεν το αναφέρει, αλλά θυμίζω τότε που ήταν στο απόγειό του αυτό το θέμα, υπήρχε ένα δημοσίευμα αμερικανικές εφημερίδες που έλεγε «Σκεφτείτε το γεωπολιτικό ρόλο της Ελλάδος». Και τότε με αυτό το δημοσίευμα λέγανε ότι ήταν μια πολύ ευθεία παρέμβαση, ακόμα και το Λευκό Οίκο μπορεί να έχει σαν γραμμή. Υπάρχει μια συνέντευξη τον Ιούνιο-Ιούλιο του 2015 στην Καθημερινή της Κυριακής με τον Τζέιμ Σταυρίδη, τον Έλληνα ομογενή από τη Σμύρνη, ο οποίος είχε διατελέσει ο αρχηγός του ΝΑΤΟ, έτσι. Και είπε, νομίζω ότι είναι στον Αθανάσιο Έλλης, είπε ότι για όνομα του Θεού δεν πρέπει να πειραχτεί η Ευρωζώνη και δεν πρόκειται να φύγει ποτέ η Ελλάδα, διότι εάν διώξουμε την Ελλάδα από την Ευρωζώνη κατά τρόπο άτακτο, τότε η ίδια για λόγους αντιπίνων θα αναγκαστεί, διότι θα είναι τέτοιο το κλίμα στην Ελλάδα, θα αναγκαστεί να φύγει όχι μόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και από αυτό το ΝΑΤΟ. Και όσοι το θεωρούν αυτό παράδοξο, τους θυμίζω τι έγινε το 1974, όπου μια δεξιά κυβέρνηση με αρχηγό, με πρωθυπουργό, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, οδήγησε την Ελλάδα εκτός ΝΑΤΟ έστω 2-3 χρόνια που ήταν εκτός. Θέλω να σε ρωτήσω, μια και γνωρίζει πάρα πολύ καλά αυτά τα θέματα και τις σχέσεις ανάμεσα και στις υπήρους και όχι μόνο στις χώρες. Υπάρχει το τελευταίο χρονικό διάστημα μια πίεση του ΔΝΤ για τις ελληνικές τράπεζες, για το άλλο θέμα, αλλά υπάρχει μια άλλη ανάγνωση που λένε ότι θέλει το ΔΝΤ στην ουσία, αν δεν περάσουν αυτά που ζητεί, να αποχωρήσει από το ελληνικό πρόγραμμα. Και ρωτώ τώρα κάτι άλλο το οποίο το είχαμε ξαναδεί στο παρελθόν. Έλεγαν αρκετοί ότι ο νέος πλανητάρχης, ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ, θέλει να χτυπήσει την Ευρώπη και δει τη Γερμανία μέσω του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου με τις απειλές ή τις πιέσεις τις οποίες ασκεί το Ταμείο. Μπορούν να αλλάξουν αυτοί οι συσχετισμοί ή να αποχωρήσει το ΔΝΤ και να πιέσει παραπάνω την Ευρώπη? Ο Τραμπ μέσα σε 3 μήνες από την ανάληψη της Προεδρίας έχει επανέλθει στην κλασική γραμμή της Αμερικής και όχι μόνο του Ομπάμα. Ναι. Έχει επαναβεβαιώσει τη στήριξή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση με ταξίδι που έκανε το Μάιο στις Βρυξέλλες. Έχει επαναβεβαιώσει την εγγύηση ασφαλείας σε όλα τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, ενώ έλεγε ότι το ΝΑΤΟ είναι παροχημένο. Έχει επαναβεβαιώσει και τη στήριξη του Δούνου του στο ελληνικό πρόγραμμα και γενικά στη μη έξοδο της χώρας από την Ευρωζώνη. Εάν ανατρέξει κανείς τις δηλώσεις, θα τα βρει όλα στον τύπο. Βέβαια, στην Ελλάδα όλα αυτά περνάνε στον τούκο. Έτσι. Υπάρχει έντονος κυτρινισμός σε μερικά site, υπάρχει μια μονομέρεια σε πολλές εφημερίδες και δεν υπάρχουν αναλύσεις και επεξηγήσεις για αυτά τα μεγάλα ζητήματα. Ο Τραμπ είναι τώρα στη γραμμή που του έχει προσδιορίσει το State Department με γραμμές πάγιες που έχουν ξεκαθαριστεί από το 1945, όταν η Αμερική μαζί με τη Σοβιετική Ένωση
μπήκαν στο Βερολίνο και απελευθέρωσαν την Ευρώπη από τον ναζισμό. Να το διευκρινίσουμε λίγο αυτό, γιατί λέει στη γραμμή του State Department και θα λέει κάποιος πώς το State Department μπορεί να καθορίζει τη γραμμή ενός πλανητάρχη. Η εξωτερική πολιτική, οι διπλωματικές σχέσεις, οι διπλωματίες με χώρες δεν αλλάζουν σε αυτές τις χώρες. Όταν αλλάξει και ο αρχηγός και ο επικεφαλής. Επιπλέον, αυτός ο άνθρωπος, ο Τραμπ, δεν ήξερε, δεν είχε καμία σχέση με την διεθνή σκηνή και την εξωτερική και αμυντική πολιτική. Ναι. Γι' αυτό και έλεγε μια και δύο και τρεις κουβέντες παραπάνω στον προεκλογικό αγώνα, χωρίς να έχει συνέστηση του τι συνέπειες έχουν αυτές οι θέσεις. Φαντάζεσαι δηλαδή. Ελληνικό προεκλογικό αγώνα, η Αμερική, η οποία διατηρεί 80.000 Αμερικανούς στρατιώτες στη Γερμανία. Ναι. Τώρα, έτσι, στο ψυχρό πόλεμο διατηρούσε 600.000. Φαντάζεσαι η Αμερική να πει «Δεν στηρίζω το ΝΑΤΟ», τότε θα είναι σαν να χάνει τα αερίσματά της σε ένα τρομερό χώρο που λέγεται Ευρασία. Έτσι, γιατί στην Ευρώπη είναι τα αμερικανικά στρατεύματα για να κάνουν επεμβάσεις στην Ασία, στη Μέση Ανατολή και για να ελέγχουν τον μισό πλανήτη. Όλα αυτά έχουν να κάνουν και με τις σχέσεις που ακούμε συνεχώς με το ΔΝΤ, με το πιέσεις οικονομικές, έχουν και γεωπολιτικές, έχουν και πολλές προεκτάσεις. Και αυτά φυσικά, πίσω από τις κλειστές πόρτες συζητούνται. Όπως ξέρεις το δούνο του, την πλειοψηφία των μετοχών την έχει η Αμερική. Αμερική. Έτσι δεν είναι. Και γι' αυτό και διορίζει πάντα ένα Ευρωπαίο, αν είναι και σοσιαλιστής ακόμα καλύτερα, διευθυντή του δούνου του. Έχει έναν αναπληρωτή που είναι πάντα Αμερικανός και ένα ή από τον Τρίτο Κόσμο ή από την Ευρώπη πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας. Λοιπόν, θέλω να δούμε λίγο και τη δήλωση του κύριου Ράι, του εκπροσώπου του ΔΝΤ, για το θέμα της Ελλάδος και των πιέσεων του Ταμείου για το ελληνικό ζήτημα. And I think everyone else is acting in good faith to try and support Greece and get Greece back on a sustainable path. The IMF, as you know, has devoted a very large amount of resources, financial and otherwise, to the Greek program over the years. So I think any question of the IMF's commitment, the IMF's seriousness, the IMF's support for Greece, I think is really beyond question. Αυτά λοιπόν δήλωσε και ο επικεφαλής του ΔΝΤ, ο εκπρόσωπος μάλλον του ΔΝΤ, ο κύριος Τζέρι Ράις. Θέλω να σημειώσω με τι προσοχή, σεβασμό και αγάπη απευθύνεται στην Ελλάδα, εν αντιθέσει με τις δηλώσεις απρέπειας που έχουν διαπράξει πολλοί Ευρωπαίοι αξιωματούχοι της Κομισιόν, των τραπεζών κλπ. Έτσι. Και εδώ βλέπει κανείς μια πιο προσεκτική στάση των Ηνωμένων Πολιτειών σε σχέση με τους Ευρωπαίους ηγέτες. Καλά, εντάξει. Από το ΔΝΤ έχουμε ακούσει κάτι στο παρελθόν. Μπορεί να είναι. Αυτή μπορεί να είναι. Έχει θεσμικό ρόλο εκπρόσωπο. Μπορεί να είναι σκληρή όσον αφορά καταρχήν το τεράστιο λάθος που κάναμε με το δημοσιονομικό πολλαπλασιαστή που τον υπολόγισαν 0,5 στην περικοπή των δημοσίων δαπανών και τους πήγε, όπως είπαν οι ίδιοι, 1,9. Και στη συνέχεια δεν έχει επηρεάσει το πρόγραμμα. Αλλά γενικά οι Ηνωμένες Πολιτείες για λόγους ιδεολογικούς και στρατηγικούς και γιατί έλυσαν το ζήτημα που δημιουργήθηκε με την κατάρρευση της Lehman Brothers, δεν το έλυσαν κόβοντας τη ζήτηση, αλλά αντιθέτως ενισχύοντας τη ζήτηση και με κρατική παρέμβαση. Δηλαδή μια γραμμή τελείως διαφορετική από τις περικοπές και το πετσόκομα που έχουν προωθήσει οι Ευρωπαίοι και οι οποίοι έχουν ουσιαστικά αποτύχει στα δύο προγράμματα. Θα δούμε δεν ξέρω αν θα πετύχει το τρίτο. Αν αποτύχει το τρίτο πρόγραμμα, τότε θα δικαιωθεί ο Βαρουφάκης. 15 Φεβρουαρίου. Είναι η δεύτερη αξιολόγηση του ΔΝΤ που λέει ότι αν τότε εμείς θα αξιολογήσουμε την πορεία και την εφαρμογή του ελληνικού προγράμματος, αν δεν έχουν γίνει κάποια πράγματα μέχρι τότε, βάλτε και το ελληνικό χρέος μέσα. Αν δεν έχουν γίνει τότε, μπορεί να αποφασίσει το εκτελεστικό συμβούλιο αποχώρηση. Αν δηλαδή 15 Φεβρουαρίου είναι τώρα, το χρονοδιάγραμμα που έχει θέσει το ΔΝΤ. Αν δεν συμμετέχει με δάνειο, με ένα μικρό ποσό που του αναλογεί, ουσιαστικά είναι η ανώτατη αρχή και κάνει αυτή τη δουλειά γιατί είναι ο ρόλος του διεθνής. Εμείς εθελοντικά είμαστε μέλη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου όπως 190 τόσα κράτη. Εμείς το καλέσαμε. Σωστά. Σωστά. 15 Φεβρουαρίου θα αποφασίσει το ΔΝΤ αν θα μπει με χρήματα μέσα ή θα αποχωρήσει από το ελληνικό πρόγραμμα με ό,τι επιπτώσει μπορεί να έχει και αυτό. Τα καλά του και τα κακά του, σε ό,τι αφορά τη διαπραγμάτευση. Κώστα Μανδάνα, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή Σαββατοκύριακο, να σε ευχηθώ. Καλή συνέχεια. Εμείς να πάμε σε ένα ακόμα θέμα που απασχόλησε σήμερα το Eurogroup. Έχει να κάνει, μάλλον που δεν απασχόλησε το Eurogroup, έχει να κάνει με το θέμα της Eldorado Gold, αυτή την επένδυση στη Χαλκιδική. Υπήρχαν διαρροές τις προηγούμενες ημέρες ότι μετά τις εξελίξεις που είχαμε και την ανακοίνωση της εταιρείας την περασμένη Δευτέρα, θα συζητηθεί στο Ταλίν
το θέμα της Eldorado Gold. Είχε διαρρεύσει από αξιωματούχους αυτό το θέμα. Τελικά δεν συζητήθηκε στο σημερινό Eurogroup. Ωστόσο, υπήρξε μια πολύ μεγάλη κόντρα στη Βουλή σήμερα με τον κύριο Σταθάκη και στελέχη της αντιπολίτευσης για το θέμα της Eldorado Gold και της Ελληνικός Χρυσός. Και έφτασε ο κύριο Σταθάκη, ο αρμόδιος υπουργός, να λέει προς τα κόμματα: μην ταυτίζεστε με την καναδική εταιρεία. Δεν έχω καμία αντίρρηση η εταιρεία και κάθε εταιρεία να αγαπάει ορισμένα κόμματα και να μην αγαπάει άλλα. Δεν έχω καμία αντίρρηση, δηλαδή, Eldorado να φτιάξει ένα fan club φίλων της Νέας Δημοκρατίας ή φίλων της Ένωσης Κεντρών. Κανένα απολύτως θέμα. Το ανάποδο έχω πρόβλημα. Το ότι εσείς δεν μπορείτε να φτιάξετε fan club της Eldorado. Το ανάποδο έχει πρόβλημα. Συνεπώς, τίθεται ένα θέμα ουσίας για τον τρόπο που δουλεύει μια ευρωπαϊκή δημοκρατική χώρα σε σχέση με μια εταιρεία η οποία προβαίνει σε ανυπόστατες και προκλητικές για το δημοκρατικό μας πολίτευμα λειτουργίες. Ο μύθος των πολυετών εκκρεμών αδειοδοτήσεων είναι ένας ανύπαρκτος μύθος. Ό,τι σας δημιουργεί πρόβλημα ψήφων, το πάτε τόσο πολύ αργά ώστε να γίνει η συγκεκριμένη ενέργεια μετά τις εκλογές. Κάνετε ζημία στη χώρα για όφελος κάποιων λίγων ψήφων που αν τις πάρετε κι αυτές. Εδώ βλέπω ότι έχετε βάλει μια τρικλοποδιά στην εταιρεία. Στις 22 Σεπτεμβρίου έχει αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο στο Βανκούβερ ότι σταματάει πλέον, θα παγώσει η επένδυση στην Ελλάδα. Να καλέσω τα κόμματα για μια ακόμη φορά να απέχουν από οποιαδήποτε τρόπο ταύτισης με την προβληματική και τις προθέσεις μιας εταιρείας η οποία το τελευταίο διάστημα κατέδειξε μια κουλτούρα η οποία προσβάλλει, αν μη τι άλλο, την ομαλή λειτουργία μιας ευρωπαϊκής δημοκρατικής χώρας. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στην πολιτική και οικονομία, στην εκπομπή του SBC. Πάμε να δούμε ένα ακόμα θέμα που απασχολεί την ελληνική επικαιρότητα τις τελευταίες ημέρες. Έχει να κάνει με την πετρελοκυλίδα. Πάμε στην αίθουσα των ειδήσεων, στον Νικήτα τον Κορονέκη, καθώς είχαμε έκτακτη σύσκεψη, Νικήτα, σήμερα από την κυβέρνηση για το θέμα. Ακριβώς, Βασίλη, στο Μέγαρο Μαξίμου βρέθηκε ο Υπουργός Ναυτιλίας, ο αρμόδιος Υπουργός, ο Παναγιώτης ο Κουρουμπλής, όπου έγινε σύσκεψη για την αντιμετώπιση του προβλήματος με την πετρελοκυλίδα στον Σαρονικό και καθώς πώς θα διερευνηθεί η αιτία της βύθισης του δεξαμενόπλου Αγία Ζώνη 2, αλλά και αυτό που πρέπει να γίνει, το να αποδοθούν δηλαδή οι ευθύνες εκεί που πρέπει. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός ζήτησε πολύ συγκεκριμένα πράγματα τόσο από τον κύριο Κουρουμπλή όσο και από τους υπόλοιπους που μετήχαν στη σύσκεψη. Να δούμε λίγο κάποια ενδεικτικά από αυτά. Ακριβώς. Νικήτα. Ζήτησε την άμεση ανάκληση των πιστοποιητικών αξιοπλοείας που έχουν δοθεί με παράταση, καθώς και τη διενέργεια έκτακτων ελέγχων. Επίσης, ζήτησε ο Έλληνας Πρωθυπουργός την άμεση διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης όλων των εμπλεκομένων για την κρίση του αξιόπλου του Αγία Ζώνη 2 και την αυστηρότατη τιμωρία όλων των υπευθύνων. Ακόμα ζητά την άμεση μεταφορά της αρμοδιότητας ελέγχου και επιθεωρήσεων πλοίων από τον κλάδο επιθεώρησης εμπορικών πλοίων στους νεογνώμονες για την έκδοση πιστοποιητικών αξιοπλοείας. Ενώ τέλος να πούμε, Βασίλη, ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός ζήτησε τη συνδρομή περισσότερων πλοίων για ταχύτερη και πληρέστερη απορρίπανση των υδάτων και των ακτών του Σαρονικού. Λοιπόν, Νικήτα, να σας ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση για αυτά τα οποία συνέβησαν σήμερα το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου σε αυτή την έκτακτη σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για το θέμα της πετρελοκυλίδας. Ένα ζήτημα που μας απασχολεί τις τελευταίες ώρες. Κάνουν τους ή άλλους το γύρο και των μέσων ενημέρωση και του διαδικτύου πλάνα και εικόνες από την περιοχή, από όλη αυτή την περιοχή με την πετρελοκυλίδα. Λένε οι πληροφορίες ότι είναι η καλύτερη κατάσταση σήμερα και εικόνα σήμερα στις ακτές της Αττικής από την πετρελοκυλίδα. Πάμε να δούμε και το σχετικό ρεπορτάζ από την ελληνική έκθεση του Euronews τις τελευταίες πληροφορίες και εξελίξεις για αυτό το θέμα. Η μάχη των αρχών με την πετρελοκυλίδα του Σαρονικού συνεχίζεται με στόχο τόσο την απορρίπανση της περιοχής όσο και την ταχύτερη επαναφορά του περιβάλλοντος στην προτέρα κατάσταση. Η κυβέρνηση και οι αρμόδιοι υπουργοί ναυτιλίας και περιβάλλοντος παραχώρησαν συνέντευξη τύπου όπου τόνισαν ότι η αντίδραση των αρμοδίων αρχών ήταν άμεση και γι' αυτό η διαρροή του μαζούτ δεν θα προκαλέσει μεγάλη καταστροφή στις περιοχές που εξαπλώθηκε. Ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας δήλωσε αισιόδοξος για το μέλλον. Βρισκόμαστε, όπως σας είπα, σε μια εξαιρετικά καλή εξέλιξη. Φαίνεται ότι μέρα με τη μέρα έχουμε βελτίωση. Την κατάσταση ανέλησε διεξοδικά ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος.
Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή διαρροές από την περιοχή του Ναυαγίου. Έχει ολοκληρωθεί η στεγάνωση, η οποία έχει γίνει ήδη και με επίσημο τρόπο έχει διατυπωθεί από το πρωί τα ξημερώματα της Τρίτης, αν δεν κάνω λάθος, από Δευτέρα προς Τρίτη. Και η αντιμετώπιση πλέον γίνεται στις ακτές περιμετρικά, όπου εντοπίζονται τα περιστατικά της διαφυγής. Αυτό που έχει σημασία είναι η εκτίμηση που υπάρχει ότι είναι αντιμετωπίσιμο, άρα δεν θα υπάρχουν αναντίστρεπτες επιπτώσεις στο περιβάλλον, άρα δεν θα υπάρχει υποβάθμιση μόνιμη του θαλάσσιου συστήματος ή υποβάθμιση της βιοποικιλότητας στην περιοχή, και είναι αντιμετωπίσιμη στο μέτρο των τεχνικών διαθέσιμων εργαλείων. Από αυτή τη μεριά, λοιπόν, αυτή την άποψη, νομίζω ότι ήδη έχετε σπάσει και ένα σχόλιο σχετικά με το μέγεθος της καταστροφής, την οποία δεν θα τη χαρακτήριζα καταστροφή. Έχουμε ένα περιβαλλοντικό ατύχημα, το οποίο είναι στην θαλάσσια περιοχή, το οποίο είναι σημαντικό, αντιμετωπίζεται. Οι κάτοικοι των περιοχών, πάντως, και ιδιαίτερα οι επαγγελματίες, βρίσκονται σε απόγνωση. Καθώς βλέπετε και εσείς εδώ, έχει γίνει περιβαλλοντική καταστροφή και δεν ξέρουμε ποιος είναι ο υπεύθυνος, ο οποίος θα πληρώσει για αυτή την καταστροφή που έκανε. Δεν έκανε μόνο σε μένα, έκανε σε όλη την περιοχή και σε όλους αλλήλους, επαγγελματίες και εμείς. Όλα ξεκίνησαν την Κυριακή μετά τη βύθιση του Αγία Ζώνη 2, που μετέφερε χιλιάδες τόνους μαζούτ. Το περιστατικό βρίσκεται υπό έρευνα από το λιμενικό. Αυτά λοιπόν για την πετρολοκυλίδα, και πάμε να δούμε και όλη αυτή την κόντρα που έχει υπάρξει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Δεν είναι και πολιτική κόντρα, και για το θέμα των επενδύσεων με φόντο το Ρόδο Γκολ, το ελληνικό, την πετρολοκυλίδα, αλλά και το θέμα της ελληνικής οικονομίας. Θα συζητήσουμε με την καλή συνάδελφο, τον Γεωργία Τσαδανά. Θα συνδεθούμε τηλεφωνικά. Γεωργία, καλησπέρα. Καλησπέρα, Βασίλη. Βλέπουμε πολλές κόντρες το τελευταίο χρονικό διάστημα και τη βδομάδα ενδιάμεσα της ομιλίας του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και αυτής του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, είναι μία εβδομάδα η οποία ουσιαστικά είναι και η αφετηρία της έναρξης της μιας πολιτικής περίοδου μετά το καλοκαίρι και τις διακοπές του Αυγούστου. Οπότε όλα τα κομματικά επιτελεία θα πρέπει να ανεβάσουν ρυθμούς και να επανέλθουν σε κανονικούς πολιτικούς ρυθμούς. Αυτό βλέπουμε να εξαλείφεται τις τελευταίες ημέρες. Εν μέσω διαφόρων περιστατικών, αυτό που προσπαθούν να κάνουν τα κόμματα είναι να αρθρώσουν τον πολιτικό λόγο της νέας περίοδου. Ακούσαμε το αφήγημα του Πρωθυπουργού για το Green Vest. Θα ακούσουμε και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης αύριο από το ίδιο βήμα. Ουσιαστικά, όλες οι τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών αυτή τη βδομάδα θα σηματοδοτήσουν και την τακτική τους στο επόμενο διάστημα, το οποίο θα είναι επίσης πυκνός σε εξελίξεις και πολιτικές και οικονομικές. Είναι αυτό που θα λέγαμε καλή χρονιά, αλλά όχι σχολική, πολιτική, αυτό που περιγράφει και συμβαίνει τις τελευταίες μέρες. Επειδή, Γεωργία, τις προηγούμενες ημέρες είχες βρεθεί στην πόλη σου, Θεσσαλονίκη, τους ή άλλους, τι κλίμα έχεις πάρει και για την ομιλία του Πρωθυπουργού, αλλά και αυτή του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του κ. Μητσοτάκη, που από αύριο στην ουσία θα είναι στη ΔΕΘ? Εντάξει, στη Θεσσαλονίκη, όπως και πιστεύω σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, υπήρξε μια αναμονή για το αφήγημα της κυβέρνησης, τον προσανατολισμό της από εδώ και στο εξής. Ουσιαστικά ήταν η πρώτη δημόσια τοποθέτηση του Πρωθυπουργού επί των οικονομικών και των επιχειρηματικών μετά το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης. Ουσιαστικά από τα τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου μέχρι τις αρχές του Σεπτέμβρη, τόσο κυβέρνηση όσο και αντιπολίτευση προσπαθούσαν να επικαιροποιήσουν τη στρατηγική τους με αυτό το ορόσημο. Το ορόσημο δηλαδή της ολοκλήρωσης της δεύτερης αξιολόγησης. Αυτό το οποίο περίμενε και η επιχειρηματική κοινότητα, αλλά ήταν και ένα σήμα προς τα έξω, είναι αν η κυβέρνηση θα έχει την πολιτική βούληση να ολοκληρώσει την τρίτη αξιολόγηση και μάλιστα σε πιο σύντομο χρόνο από ό,τι συνέβη με τη δεύτερη, η οποία ήταν πολυεμινή αφενός. Και αφετέρου, αν η κυβέρνηση θα τα καταφέρει να τηρήσει τα δημοσιονομικά μεγέθη με τέτοιο τρόπο που δεν θα υπήρξαν ή δεν θα υπάρξουν επιμέρους επιβαρύνσεις ή απρόοπτα μέτρα εντός του 2018. Θυμίζουμε πάντως, Γεωργία, σε διακόπτω, αλλά το θέμα της αξιολόγησης έχει και ένα ακόμα περισσότερο πολιτικό ενδιαφέρον. Διότι, όπως είχε πει ο πρόεδρος Βούλης, ο κ. Βούτσης, με το κλείσιμο της τρίτης αξιολόγησης, που τοποθετείται χρονικά τέλος Νοέμβρη, άντε αρχές Δεκέμβρη, κατάλληλους εκεί στις αρχές του επόμενου έτους, θα έχουμε και ανασχηματισμό της κυβέρνησης. Άρα έχει και άλλη προέκταση αυτό το κομμάτι. Υπάρχουν πολλές γκρίνιες και από την Ευρώπη, αλλά και από το εσωτερικό της κυβέρνησης προφανώς, ότι κάποιοι υπουργοί έχουν καθυστερήσει σε ό,τι αφορά τα δικά τους χαρτοφυλάκια. Δεν έχουν τρέξει δηλαδή κάποιες μεταρρυθμίσεις και κάποιες διαδικασίες.
Εγώ καταλαβαίνω δύο πράγματα. Πρώτον, ότι οι ανασχηματισμοί δεν προαναγγέλλονται. Αυτό είναι. Μα είχε κάνει εντύπωση όντως αυτό. Έχει δίκιο σε αυτό. Είναι τακτική. Από την άλλη, καταλαβαίνω ότι καθώς είναι η τέταρτη μέρα σήμερα που βρίσκονται στην Αθήνα τα τεχνικά κλιμάκια και από ό,τι μαθαίνω, οι συζητήσεις που έχουν κάνει είναι διερευνητικού χαρακτήρα, δεν έχουν μπει στην ουσία. Από ό,τι καταλαβαίνω, προς την ουσία της αξιολόγησης θα μπούμε εκεί στις αρχές του Οκτώβρη. Άρα, ουσιαστικά, για να το πω ελληνικά, τα κλιμάκια κάνουν ένα follow-up του τι συνέβη κατά την περίοδο του Θέρους μέχρι να ανοίξει κανονικά η ατζέντα. Αυτό που ξέρουμε λοιπόν είναι ότι οι ανασχηματισμοί δεν προαναγγέλλονται, ένα. Δεύτερον, ξέρουμε ότι η κυβέρνηση σε ανώτατο επίπεδο δια του Πρωθυπουργού θέλει η αξιολόγηση να τελειώνει γρήγορα. Τουλάχιστον να μην σημειώσει την ίδια καθυστέρωση που σημείωσε η δεύτερη αξιολόγηση. Απ' την άλλη, βέβαια, έχουμε όλοι καταλάβει, τουλάχιστον το ζήσαμε έντονα 5 μήνες πέρυσι με τη δεύτερη αξιολόγηση, ότι η ολοκλήρωσή της δεν εξαρτάται αποκλειστικά από εμάς. Αυτό που συνέβη στη δεύτερη ήταν ότι δεν εξαρτώταν στην πραγματικότητα καθόλου από εμάς, γιατί είχαμε μία διελκυνιστίδα μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμών και του Δούνου Του. Το Δούνου Του καταλαβαίνω με αφορμή και τα όσα έγιναν σήμερα στο Eurogroup για τις τράπεζες, ότι εξακολουθεί να κρατά επιφυλάξεις σε διάφορα θέματα που αφορούν στην ελληνική οικονομία. Αυτό που θα καθυστερήσει προφανώς την τρίτη αξιολόγηση θα είναι η μεταξύ τους διάσταση, η εσωτερική δηλαδή διάσταση των θεσμών. Αν δεν υπερκεραστεί αυτό το εμπόδιο, δεν μπορούμε να μιλούμε εκ του ασφαλούς για γρήγορη ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης. Απ' την άλλη, καταλαβαίνω ότι υπάρχει ανάγκη ορισμένα πράγματα εμποκυβερνητικά να συντονιστούν. Γι' αυτό και από ό,τι μαθαίνω, τη Δευτέρα στις 10.30 το πρωί θα υπάρχει συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, προκειμένου ο Πρωθυπουργός να δώσει κατευθύνσεις και να συντονιστεί καλύτερα η κυβέρνηση με την έναρξη της νέας σεζόν μετά και τη ΔΕΘ. Υπάρχει ανάγκη, τουλάχιστον καταμαρτυρείται από διάφορες πλευρές, να γίνουν κάποιες διορθωτικές κινήσεις, αλλά αυτές δεν θα είναι ασυνάρτητες από την πορεία της αξιολόγησης και από τη διαμάχη των θεσμών μεταξύ τους, αν και εφόσον αυτή υπάρξει. Δεν βλέπω λοιπόν, για να το πω απλά και λαϊκά, ανασχηματισμό πριν την ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης. Το πότε θα ολοκληρωθεί η τρίτη αξιολόγηση είναι κάτι που δεν εξαρτάται δυστυχώς από εμάς. Η ετοιμότητα της κυβέρνησης βέβαια θα πρέπει να είναι τέτοια, που το πρόβλημά μας να είναι οι θεσμοί και όχι εμείς. Είναι αυτό που λες πολύ σωστό και καλά βάζει αυτή την παράμετρο, διότι η βούληση, η θέληση της ελληνικής πλευράς είναι δεδομένη από ό,τι έχει φανεί, να κλείσει όσο το δυνατόν συντομότερα αυτή η αξιολόγηση. Αλλά υπάρχουν φωνές που λένε ότι τελικά, και σε αυτό έχεις απόλυτο δίκιο και για τις πληροφορίες σου, που λένε ότι μπορεί να τραβήξει κάτι παραπάνω, διότι πλέον έχει να κάνει κόντρα Ευρώπης και Δέλτα Νιτάφ. Και θυμίζω ότι το Δέλτα Νιτάφ θα αξιολογήσει την πορεία του ελληνικού προγράμματος σε 2 ημερομηνίες, 15 Νοεμβρίου, που τότε ούτως ή άλλως δεν θα έχει κλείσει η τρίτη αξιολόγηση. Η δεύτερη είναι 15 Φεβρουαρίου. Άρα δεν ξέρω αν θα πάμε και για τις αρχές του 2018 ό,τι αφορά το κλείσιμο της τρίτης αξιολόγησης ελληνικής οικονομίας. Εμένα η πληροφορία μου, Βασίλη, είναι ότι η κυβέρνηση στο κακό σενάριο θέλει η αξιολόγηση να έχει κλείσει στο πρώτο 15ήμερο του Δεκέμβρη. Ναι, δηλαδή, να προλάβει και τα Eurogroup πριν το τέλος του έτους. Ακριβώς. Να μην φύγει το έτος, να μην εκνεύσει το 17 χωρίς να έχουμε ολοκληρώσει την αξιολόγηση, να μην μπούμε στη νέα χρονιά με αυτή την εκκρεμότητα. Απ' την άλλη, από τα όσα βλέπω να διακυβεύονται τα τελευταία 24 ώρα σχετικά με τις τράπεζες, δεν ξέρω αν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα επιδιώξει τον συμβιβασμό. Σας θυμίζω ότι επίκειται η επίσκεψη της κυρίας Λαγκάρντ μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κυρίου Παυλόπουλου, στην Αθήνα. Ξέρουμε κάτι παραπάνω από αυτού, Γεωργία, διότι είχε υποθεί ότι είχε, και λένε από το Προεδρικό Μέγαρο, ότι είχαν γίνει κάποιες κινήσεις, αλλά είχαν παγώσει κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Δεν είχε προχωρήσει δηλαδή ο καθορισμός ημερομηνίας της επίσκεψης κυρίας Λαγκάρντ στην χώρα μας. Όχι, παρότι στο ημερολόγιο του Μαξίμου, έτσι όπως αυτό είχε επικαιροποιηθεί πριν τις διακοπές του Αυγούστου, εκτός από την επίσκεψη Μακρόν, θεωρώ ότι υπήρχε μία επίσκεψη της κυρίας Λαγκάρντ κάπου μέσα στο φθινόπωρο. Το ότι βέβαια δεν έχει οριστικοποιηθεί η ημερομηνία, αυτό δημιουργεί ένα ερωτηματικό για το πότε και γιατί το πότε, δηλαδή σε ποια στιγμή και τι θα σηματοδοτεί αυτή η στιγμή φυσικά, θα γίνει αυτή η επίσκεψη.
Θα θυμίζω ότι ο κύριος Καπάς είναι στην Αμερική για επαφές με επενδυτές τις τελευταίες μέρες. Νομίζω ότι και ο κύριος Κοτζιάς είναι καθοδόν προς την Αμερική. Είναι η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ που είναι ένα ετήσιο ορόσημο για τη διεθνή πολιτική σκηνή κάθε χρόνο το Σεπτέμβρη στη Νέα Υόρκη, όπου εκεί γίνονται πολλές παρασκηνιακές διαβουλεύσεις. Και 13 με 15 Οκτώβρη και το Δέλτα Νετά φυγεί τη σε σύνοδο. Άρα δεν νομίζω πριν από αυτή τη σύνοδο να έρθει, κύριε Λαγκάρντ. Και εγώ έχω την ίδια εκτίμηση μαζί σου, Βασίλη, ότι θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα τη σύνοδου αν θα αριστικοποιηθεί η ημερομηνία τη επίσκεψη κυρία Λαγκάρντ και πότε. Απ' την άλλη, βέβαια, το ότι ξαφνικά στην προμετωπίδα των απαιτήσεων του Δούνου του μπαίνουν οι τράπεζες και τα stress test. Αυτό δεν είναι μια εξέλιξη που αφήνει αδιάφορη την κυβέρνηση αλλά και συλλήβει την ελληνική πολιτική σκηνή, γιατί μέχρι τώρα είχαμε συζητήσεις του Δούνου του και ενστάσεις αναφορικά με την εξέλιξη διαρθρωτικών αλλαγών, αναφορικά με το συνταξιοδοτικό, αναφορικά με ζητήματα δηλαδή που είχαν να κάνουν με τις διαρθρωτικές αλλαγές στην ελληνική οικονομία. Τώρα κάτι το τελευταίο, Γεωργία, μιας και αναφερόμαστε ιδιαίτερα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αν τελικά επικρατήσει αυτή η φημολογία που υπάρχει ή η άλλη ανάγνωση, αν θέλεις, αυτές τις πιέσεις που ασκεί τώρα το ΔΝΤ για τις ελληνικές τράπεζες και κατ' επέκταση και το ελληνικό πρόγραμμα, αν είναι τελικά ένας τρόπος εξόδου του ταμείου από το ελληνικό μνημόνιο μετά από πολλά χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα αλλά και στη γυραιά επιρροή. Είμαστε η μόνη χώρα που έχει ΔΝΤ στη χώρα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο τουλάχιστον. Αν λοιπόν είναι ένα κομμάτι το οποίο συζητείται και πολιτικά, η έξοδος, η πρόωρη έξοδος ή η μη είσοδος του ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραμμα, γιατί δεν είναι στο τρίτο μνημόνιο το ΔΝΤ, είναι στο τεχνικό σύμβουλο ακόμα. Όχι, είναι τεχνικό σύμβουλο. Έχεις πολύ μεγάλο δίκιο και αυτό θα είναι, Βασίλη, έχεις απόλυτο δίκιο, θα είναι το ζητούμενο για το 2017 και τις αρχές του 2018 για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί έχουμε δύο κορυφαίες τοποθετήσεις, αυτή του Γάλλου Προέδρου Μακρόν από την ΚΝΙΚΑ και αυτή του επικεφαλής της Κομισιόν του κυρίου Γιούγκερ για την νέα αρχιτεκτονική της Ευρώπης. Άρα έχει τεθεί στο υψηλότερο επίπεδο η συζήτηση για το πού πηγαίνει η Ευρώπη και συγκεκριμένα με ποιους μηχανισμούς θα αμυνθεί απέναντι σε δημοσιονομικές και άλλου τύπου απειλές από εδώ και στο εξής. Άρα η νέα αρχιτεκτονική της Ευρώπης θα συμπεριλαμβάνει και μέτρα επανάληψης ηφαιστιακών πολιτικών και κρίσεων σαν αυτές που βίωσε η Ελλάδα. Αυτό είναι de facto. Άρα μένει να το δούμε πώς θα μετασχηματιστεί σε πράξη, γιατί ξέρουμε ότι η Ευρώπη αργεί στις διαδικασίες. Το είδαμε και με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Ένα. Δεύτερον, και σε αυτό θέλω να σταθώ λίγο περισσότερο, έχουμε μπροστά μας το μεγαλύτερο ορόσημο της πενταετίας, που για μένα είναι η κάλπη των γερμανικών εκλογών. Που αυτό θα παίξει ρόλο και στο θέμα του ελληνικού χρέους, άρα και στο ΔΝΤ. Απολύτως. Ο κυβερνητικός συνασπισμός που θα προκύψει στις 24 του Σεπτέμβρη θα είναι καταλυτικός για την παρουσία ή όχι του Δούνου του στην Ευρώπη από εδώ και στο εξής. Δεν θα το μάθουμε φυσικά 24-25 Σεπτέμβρη το τι σχηματισμό θα έχουμε στη Γερμανία. Θα ξέρουμε το αρχικό. Θα πάρει χρόνο ίσως, εβδομάδες αυτή η υπόθεση. Θα πάρει εβδομάδες, αλλά ανάλογα με τα ποσοστά θα έχουμε μία εικόνα για το πού θα στρέψει, από ό,τι φαίνεται, η κυρία Μέρκελ, τον προσανατολισμό της πολιτικής της. Δηλαδή, αν θα είναι μία συντηρητικής απόχρωσης κυβέρνηση ή αν θα αναγκαστεί να συμμαχίσει με τους σοσιαλδημοκράτες, οπότε εκεί θα υπάρχουν κάποια παράθυρα ελευθερίας. Θα δούμε, Όλα θα τα δούμε στις 25 του Σεπτέμβρη, άρα η παραμονή του Δούνου του είναι το πρώτο ζητούμενο. Αν εξακολουθήσει το Δούνου του να συμμετέχει με ποια μορφή είναι το δεύτερο ζητούμενο. Και το τρίτο είναι η ελληνική κυβέρνηση να είναι σε γρήγορση και ετοιμότητα, έτσι ώστε να μην δώσουμε επιχειρήματα προς την άλλη πλευρά πολυσιεργίας, αστοχίας και καθυστερήσεων. Γι' αυτό το λόγο, για να κλείσω όπως άρχισα, τη Δευτέρα 10.30 ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό αναμένεται να τους δώσει κατευθύνσεις. Λοιπόν, Γεωργία, να σε ευχαριστούμε πολύ έτσι για αυτό το σχολιασμό, για την ανάλυση σου, για αυτά τα οποία σημαίνουν αυτή την ώρα στο πολιτικό σκηνικό και όχι μόνο, διότι η οικονομία επηρεάζει την πολιτική στη χώρα μας, η πολιτική την οικονομία, αν το θέλει κάποιος σε μια άλλη ανάγνωση διαφορετικά. Ευχαριστούμε πολύ τον Γεωργία Τσαδανά για τις πληροφορίες και μιας και αναφερθήκαμε και στο θέμα του ΔΝΤ και στο θέμα του Eurogroup και γενικότερα της ελληνικής οικονομίας, θέλω να δούμε λίγο και την δήλωση που έκανε πριν από λίγη ώρα ο Έλληνας
Υπουργός Οικονομικών Ευκλήδης Ακαλώτος, μετά το πέρας του σημερινού άτυπου Eurogroup στο Ταλίν. Θυμίζουμε ότι ήταν ένα Eurogroup το οποίο δεν διήρκησε πολλή ώρα. Μόλις δύο θέματα στην ατζέντα της σημερινής συνεδρίας των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης. Και είπε ο Ευκλήδης Ακαλώτος ότι τελικά κανένας δεν μου τράβηξε το αυτί. Αναφερόμενος φυσικά σε είχαν δει το φως της δημοσιότητας τις προηγούμενες ημέρες ότι υπήρχαν πολλές γκρίνιες από την πλευρά του Eurogroup για ορισμένα θέματα που είχαν να κάνουν με νομοσχέδια όπως είναι το εργασιακό και με άλλες καθυστερήσεις που ενδεχομένως δεν έχει κάνει η ελληνική πλευρά. Τελείωσε το Eurogroup, τώρα έχουμε το ECOFEN. Η Ελλάδα συζητήθηκε και για άλλη μια φορά τα αυτιά μου είναι στη θέση τους. Δεν τραβήχτηκαν τα αυτιά μου όπως γράφονται στην Ελλάδα. Δεν συζητήσαμε καθόλου και κανένας δεν ανέφερε το Ελντοράντο. Δεν μας είπανε ότι το πρόγραμμα δεν πάει καλά. Δεν μας είπανε ότι έχουμε μεγάλο δημοσιονομικό πρόβλημα και πρέπει κάτι να κάνουμε. Ήταν μια συζήτηση σε πάρα πολύ καλό κλίμα, όπου ο πρόεδρος του Eurogroup αλλά και πολλοί άλλοι είπανε ότι ο στόχος είναι να βγούμε από το πρόγραμμα τον Αύγουστο του 2018 χωρίς την ανάγκη για άλλου προγράμματος και ότι όλοι πρέπει να δουλέψουμε μαζί για αυτό το στόχο, ότι είναι σωστό ότι η ελληνική οικονομία, η ελληνική κυβέρνηση έχει πάρει την απόφαση να τελειώσει όσο πιο γρήγορα γίνεται με την τρίτη αξιολόγηση. Μας βάλανε κάποια θέματα που χρειάζεται περισσότερη συζήτηση. Κάποια από αυτά έχουν να κάνουν με τα κόκκινα δάνεια, όπου υπάρχει μια ανησυχία ότι πρέπει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα για να δημιουργηθούν οι συνθήκες που θα μπορέσουν οι τέσσερις εμπορικές τράπεζες να μπορούν να δανείζουν ακόμα περισσότερο στην πραγματική οικονομία. Εξέφρασε την ευχαρίστησή του ο πρόεδρος Ντράγκη ότι αρχίζουν τα χρήματα να επιστρέφουν στις ελληνικές τράπεζες, ότι αντιμετωπίζουν με σοβαρό τρόπο τα κόκκινα δάνεια και άρα πρέπει να κάνουμε ακόμα πιο γρήγορες κινήσεις με τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς για να μπορεί οι τράπεζες μέσα στο 2018 να πάνε ακόμα καλύτερα από ό,τι πηγαίνουν τώρα. Οι θεσμοί θα έρθουν τώρα, όπως ξέρετε, είναι τα τεχνικά κλιμάκια κάτω στην Αθήνα. Οι θεσμοί είπαν ότι το πιο πιθανό είναι θα έρθουν πολύ σύντομα μετά από τις φθινοπωρινές συναντήσεις του Δουνουτού. Μπήκε το θέμα πάλι του Ελστάτ και του κυρίου Γεωργίου. Εξήγησα ότι δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση για τα ελληνικά στοιχεία και η μόνη καταδίκη που έχει ο κύριος Γεωργίου είναι για διαδικαστικό θέμα, ότι αν καλούσε ή δεν καλούσε το Διοικητικό Συμβούλιο, κάτι που ούτε φέρνει σε αμφισβήτηση τα ελληνικά στοιχεία, ούτε βεβαίως και την ανεξαρτησία του Ελστάτ, όπου όλοι δεχθήκανε ότι επί την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει κανένας προβληματισμός για την ανεξαρτησία της Ελστάτ. Άρα νομίζω, συνοψίζοντας, ότι ήταν μια πολύ καλή συνάντηση για την ελληνική οικονομία. Κανένας δεν εφησυχάζεται, κανένας δεν λέει ότι έχουν τελειώσει τα προβλήματα. Όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να δουλέψουμε πάρα πολύ σκληρά για αυτό το στόχο που έβαλε και ο πρόεδρος Ντάισεπλουμ, να βγούμε από το πρόγραμμα χωρίς την ανάγκη νέου προγράμματος. Σας ευχαριστώ πολύ. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο τελευταίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής, στην πολιτική και οικονομία. Θα δούμε τις ειδήσεις που μας έρχονται από τον διεθνή χώρο, διότι είναι αρκετές. Έχουμε και αρκετές επιθέσεις τις τελευταίες ώρες σε ευρωπαϊκές πόλεις. Θα πάμε στην αίθουσα των ειδήσεων και στην Ειρήνη Γεωργιλία. Θα τη δούμε ξανά. Να δούμε, Ειρήνη, δύο επιθέσεις που έχουμε, μία σε Λονδίνο και μία στη Γαλλία. Μέσα στη σημερινή ημέρα. Έτσι είναι, σε συναγερμό βρίσκονται και οι δύο χώρες. Θα ξεκινήσουμε από το Λονδίνο, όπου το πρωί είχαμε την έκρηξη αυτοσχέδιου μηχανισμού σε σταθμό στο δυτικό Λονδίνο και μάλιστα σε ώρα αιχμής. Από τη συγκεκριμένη έκρηξη είχαμε τον τραυματισμό 22 ατόμων.
πούμε πως σύμφωνα με το Sky News, οι Βρετανικές Υπηρεσίες Ασφαλείας ταυτοποίησαν ύποπτο που φέρεται ότι εμπλέκεται στη συγκεκριμένη επίθεση. Ωστόσο, δεν έχει γίνει κάποια επίσημη ανακοίνωση από την αστυνομία. Απλά ρεπόρτερ του Sky News ανέφερε στο Twitter ότι οι αστυνομικοί εντόπισαν τον ύποπτο με τη βοήθεια των βίντεο από το κλειστό κύκλωμα. Τώρα, η Τερέζα Μέη συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη και μετά το πέρας της ανακοίνωσε ότι το επίπεδο κινδύνου στη χώρα παραμένει στο βαθμό 4 και μάλιστα άφησε και αιχμές κατά του Τραμπ, διότι ο ίδιος ισχυρίστηκε σε μήνυμά του στο Twitter πως οι δράστες της επίθεσης ήταν γνωστοί στην αστυνομία. Τώρα, όσον αφορά ό,τι έχει να κάνει, έχει σχέση με τη βόμβα, να πούμε πως ήταν αυτοσχέδια, είχε σκοπό να τραυματίσει πολύ μεγαλύτερο αριθμό ατόμων, ωστόσο δεν εξεράγει όπως ήταν προσχεδιασμένο να γίνει. Και ευτυχώς που δεν εξεράγει και έχουμε μόνο τραυματίες και δεν θρυνήσαμε θύματα. Θύματα ακριβώς, Βασίλη. Διότι είναι ενοπές ακόμα οι επιθέσεις και στο Λονδίνο και σε πολλές ακόμα περιοχές της Ευρώπης. Επιθέσεις και με νεκρούς ακόμα. Θα δούμε και στη συνέχεια αν θα είναι όντως τρομοκρατική επίθεση, αν θα υπάρχει κάποια ανάληψη για αυτή την αυτοσχέδια βόμβα στο μέτρο του Λονδίνου. Το θέμα το χειρίζεται η αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Άρα φαίνεται ότι πηγαίνει προς τα εκεί η υπόθεση. Και χαρακτηρίζεται τρομοκρατική επίθεση τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. Πάμε να δούμε και μια επίθεση που είχαμε πριν από λίγη ώρα στη Γαλλία, αυτή τη φορά στη Λιόν. Είχαμε άλλο ένα περιστατικό, θα το χαρακτηρίζαμε περίεργο, τρομοκρατικό, γιατί είχαμε επίθεση με σφυρί, Βασίλη, αυτή τη φορά στην Λιόν. Έγινε επίθεση σε δύο γυναίκες, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Τη στιγμή κατά την οποία ο δράστης επιτέθηκε σε μία από τις δύο γυναίκες, φώναξε «Ο Αλλάχ είναι μεγάλος». Και σύμφωνα πάλι με τα τοπικά μέσα, τα δύο θύματα χτυπήθηκαν από τον ίδιο το δράστη με διαφορά 15 λεπτών. Άρα λοιπόν είναι ο ίδιος ο δράστης με το σφυρί. Δεν έχει εντοπιστεί να πούμε από την αστυνομία. Έχει εξαπολύσει ανθρωπικό για τον εντοπισμό. Για να τον βρει, για να τον εντοπίσει. Ειρήνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια να σου ευχηθούμε. Εμείς πάμε να δούμε και στο επόμενο βίντεο. Καθώς πέραν από την επίθεση αγνώστου με σφυρί σε δύο γυναίκες στη Λιόν, σήμερα το πρωί στη Γαλλία είχαμε και μια άλλη επίθεση. Ο ανάγνωστος άντρας επιτέθηκε κρατώντας μαχαίρι σε ένα Γάλλο στρατιώτη στο Παρίσι. Ο δράστης έχει συλληφθεί. Δεν υπάρχουν προς το παρόν λεπτομέρειες για την ταυτότητα τα κίνητρά του. Πάντως, σήμερα είναι πληροφορίες που μεταδίδουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Ο στρατιώτης δεν τραυματίστηκε από αυτή την επίθεση. Επίθεση με μαχαίρι από άγνωστο άνδρα δέχθηκε στρατιώτης που περιπολούσε το σταθμό του μετρό Σατελέ στο Παρίσι. Ο δράστης δεν κατάφερε να τραυματίσει τον στρατιώτη. Οι αρχές το συνέλαβαν άμεσα και δεν υπήρξαν άλλοι τραυματισμοί. Η επίθεση σημειώθηκε στις 6.30 το πρωί. Ο στρατιώτης που δέχθηκε την επίθεση συμμετείχε στην αντιτρομοκρατική επιχείρηση Sentinel. Το περιστατικό είναι το τελευταίο σε μια σειρά από επιθέσεις που έχουν δεχθεί Γάλλοι στρατιώτες, οι οποίοι έχουν αναπτυχθεί σε ευαίσθητους στόχους της γαλλικής πρωτεύουσας, έπειτα από τα τρομοκρατικά χτυπήματα ενόπλων Ισλαμιστών. Πάμε τώρα να δούμε τις εξελίξεις στο προσφυγικό. Καθώς εκτενή αναφορά σε αυτό το θέμα έκανε προημερώνα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο πρόεδρος της Κομισιόν, Ζακλίν Γιούνκερ. Ο κύριος Γιούνκερ σήμερα έδωσε συνέντευξη στο δίκτυο Euronews και μιλάει για το προσφυγικό θέμα, αλλά και για την κατάσταση των ίδιων των προσφύγων στη Λιβύη. Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έδωσε συνέντευξη στον ανταποκριτή του Euronews στις Βρυξέλλες, James Φρέινι. Στην ετήσια ομιλία του Προέδρου για την κατάσταση της Ένωσης, ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ έκανε εκτενή αναφορά στο προσφυγικό ζήτημα. Το Euronews έθεσε στον πρόεδρο της Κομισιόν το ζήτημα της συμφωνίας με τη Λιβύη. Ανθρωπιστικές οργανώσεις υποστηρίζουν πως στη Λιβύη επικρατούν απάνθρωπες συνθήκες, ενώ ισχυρίζονται ότι οι Βρυξέλλες κάνουν τα στραβά μάτια. Κύριε Γιούνκερ, στην ομιλία σας είπατε ότι οι αξίες μας αποτελούν την πηξίδα της Ευρώπης. Όμως η συμφωνία με τη Λιβύη πώς συμβαδίζει με αυτό που λέτε? Νομίζω ότι τουλάχιστον όσον αφορά την Επιτροπή, τηρούμε πλήρως τις βασικές ευρωπαϊκές αξίες. Δεν κλείνουμε την πόρτα της Ηπείρου, όμως προσπαθούμε οι άνθρωποι που φτάνουν να μην μένουν στις χώρες πρώτης εισόδου. Εργαζόμαστε ώστε να διανεμηθούν μεταξύ των κρατών μελών. Με τις χώρες της Αφρικής συντάσσουμε ένα σημαντικό και φιλόδοξο πρόγραμμα. Θεωρούμε ότι είναι καλύτερο για τους Αφρικανούς να βρουν μια δουλειά στη δική τους χώρα παρά να φτάσουν στην Ευρώπη. Οπότε δεν νομίζω ότι παραβιάζουμε τις βασικές ευρωπαϊκές αξίες.
Όμως τι γίνεται με τις συνθήκες σε αυτά τα προσφυγικά κέντρα? Ανθρωπιστικές οργανώσεις κάνουν λόγο για ξυλοδαρμούς, βασανιστήρια, ακόμη και για βιασμού μεταναστών. Όταν ακούτε αυτές τις μαρτυρίες, τι περνάει από το μυαλό σας? Σοκάρομαι από αυτές τις αναφορές. Γι' αυτό και στην ομιλία μου ζήτησα να επικεντρωθούμε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες στη Λιβύη. Πρέπει να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας με τις αρχές της χώρας και κυρίως με την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης. Δεν θέλω να δίνουμε χρήματα στην κυβέρνηση της Λιβύης. Θέλω να υποστηρίξω εκείνους που εργάζονται για την αλλαγή των συνθήκων που οπωσδήποτε πρέπει να αλλάξουν. Αλλά πώς μπορεί να γίνει αυτό όταν η Λιβύη βρίσκεται σε τόσο κακή κατάσταση? Η χώρα έχει καταστραφεί από τις συγκρούσεις και τα συνεχή τρομοκρατικά χτυπήματα. Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες ζωής των μεταναστών όταν η Λιβύη καταραίει? Η δουλειά πρέπει να γίνει σε διπλωματικό επίπεδο. Βρισκόμαστε σε στενή επαφή με τους γείτονες της Λιβύης και πιστεύουμε ότι η σταθεροποίηση της χώρας είναι προς το συμφέρον όλων. Όμως αυτό δεν περνάει από το χέρι μας. Δεν είμαστε οι μόνοι υπεύθυνοι. Εμείς πρέπει να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες διαβίωσης στα κέντρα μεταναστών. Έχω υποστεί σοκ από τις εκθέσεις που διάβασα. Τελευταία ερώτηση. Πείτε μου μία οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων που πιστεύει ότι η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Λιβύης είναι καλή. Δεν ξέρω τι σκέφτονται μη κυβερνητικές οργανώσεις και όποιοι άλλοι. Γνωρίζω ότι έχουμε μία συμφωνία με τη Λιβύη και με άλλες πλευρές στην περιοχή με στόχο να ελέγξουμε το προσφυγικό ζήτημα. Δεν μου αρέσει ιδιαίτερα η σημερινή κατάσταση στη Λιβύη, όμως πρέπει να συνεργαστούμε με εκείνους που κυβερνούν προς όφελος των προσφύγων. Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα και πάμε στο κομμάτι της Καταλωνίας. Παρά τις απαγορεύσεις και τις αποφάσεις των δικαστηρίων τις τελευταίες μέρες και εβδομάδες, η Καταλωνία λέει ναι στη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος. Θυμίζουμε ότι έχει προγραμματιστεί για την 1η Οκτωβρίου. Όπως φαίνεται, λοιπόν, είναι αποφασισμένη να πραγματοποιηθεί κανονικά αυτό το δημοψήφισμα. Ο πρόεδρος της Καταλωνικής κυβέρνησης κατηγόρησε την κεντρική κυβέρνηση της Μαδρίτης για το κλείσιμο του επίσημου ιστοτόπου για το δημοψήφισμα υπέρ της Καταλωνικής ανεξαρτησίας, παρομοιάζοντας την κίνηση της Ισπανικής κυβέρνησης σαν να στείνει πόρτα σε ξέφρακο χωράφι. Μπορεί το Συνταγματικό Δικαστήριο της Ισπανίας να έχει χαρακτηρίσει παράνομο το προαναγγελθέν δημοψήφισμα της 1ης Οκτωβρίου και συνακόλουθα να θεωρείται παράνομο και οποιαδήποτε προεκλογική δραστηριότητα σε σχέση με αυτό? Ωστόσο, το γεγονός δεν εμπόδισε την έναρξη της καμπάνιας όσων επιθυμούν την ανεξαρτησία της Καταλωνίας, με κύριο ομιλητή τον πρόεδρο της περιφέρειας Κάρλες Πουτσδεμόν. Μας έλεγαν ότι δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό και τώρα που είδαν ότι μπορούμε, υποστηρίζουν ότι δεν θα ψηφίσουμε την 1η Οκτωβρίου. Εσείς τι νομίζετε ότι θα κάνουμε την 1η Οκτωβρίου? Θα ψηφίσουμε. Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στην Ταραγώνα με το πλήθος να ζητοκραυγάζει ότι θα ψηφίσει. Όμως και ο μεγάλος δήμος της περιοχής, η Βαρκελόνη, τάχθηκε ανοιχτά υπέρ της διεξαγωγής του δημοψηφίσματος. Η Μαδρίτη από την πλευρά της αντιδρά και απειλεί να στείλει στην δικαιοσύνη τους διοργανωτές του, εφόσον αυτό προχωρήσει. Πάμε τώρα στο θέμα των Ολυμπιακών Αγώνων. Καθώς έχουμε χαμόγελα στο Παρίσι, σε αντιδιαστολή φυσικά με όσα έχουν συμβεί τις τελευταίες ώρες και με τις επιθέσεις σε Παρίσι και σε Λιόν, αλλά την ίδια ώρα το Παρίσι χαμογελά και μετά την επίσημη ανακοίνωση ότι θα αναλάβουν τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024, όπως τουλάχιστον επισήμως ανακοινώθηκε χθες, αν και αυτό το γνώριζαμε τις αρκετούς μήνες τώρα. Στην πόλη του Φωτός, που έχει φιλοξενήσει άλλες δύο φορές την κορυφαία αθλητική διοργάνωση, θα πραγματοποιηθούν οι αγώνες 100 χρόνια μετά την τελευταία διοργάνωση στην πόλη, δηλαδή το 1924. Θετική είναι η ανταπόκριση των Παριζιάνων στην είδηση ότι η γαλλική πρωτεύουσα θα φιλοξενήσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024. Η διοργάνωση επιστρέφει στο Παρίσι ακριβώς ένα αιώνα μετά την τελευταία φορά που η Ολυμπιακή φλόγα άναψε στην πόλη του Φωτός. Δεν μπορείς να κοιτάς μόνο το κόστος, αλλά και τι θα πάρεις πίσω μετά. Τη φήμη, τον τουρισμό, θα εμπνεύσει τον κόσμο να επισκεφθούν το Παρίσι, άρα πιστεύω ότι είναι κάτι καλό. Ελπίζω να πάνε όλα καλά παρά τα όσα συμβαίνουν στον κόσμο. Καλό κουράγιο στο Παρίσι. Το κόστος της διοργάνωσης υπολογίζεται σε 6,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Το
το Παρίσι είχε αποπειραθεί να φιλοξενήσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1992, του 2008 και του 2012. Την ίδια ώρα με αποβολή απειλείται η Ρωσία από τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Αιτία, όπως τουλάχιστον παρουσιάζεται, είναι η γνωστή υπόθεση ντόπινγκ, όπως την αποκάλυψε η WADA. Μέρες που ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν αντάλλασε χειραψίες και φιλοφρονήσεις με τον πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής Τόμας Μπαχ στο περιθώριο των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του Σότσι το 2014, ανήκουν οριστικά στο παρελθόν. Πλέον η Ρωσία, που αποκλείστηκε από τους περσινούς θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στο Ρίο Ντε Τζανέιρο, κινδυνεύει να μην συμμετάσχει ούτε στους χειμερινούς αγώνες της Πιόγκτσανγκ τον Φεβρουάριο του 2018. Ως λόγος προβάλλεται το γνωστό σκάνδαλο ντόπινγκ που αποκάλυψε η WADA. Μία σειρά από εθνικούς οργανισμούς αντιντόπινγκ, μεταξύ των οποίων αυτοί των Ηνωμένων Πολιτειών, της Μεγάλης Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας, ζήτησαν την Πέμπτη από την ΔΟΕ την αποβολή της Ρωσίας και από την διοργάνωση που θα φιλοξενήσει τον ερχόμενο χειμώνα η Νότια Κορέα. Αλλάζουμε θέμα και πάμε τώρα στην Γερμανία, στην προεκλογική Γερμανία, όπου η Άγγελα Μέρκελ συνεχίζει φυσικά την προεκλογική της εκστρατεία. Είμαστε λίγες μέρες πριν από διεξαγωγή των εκλογών εκεί. 24 Φεβρουαρίου, θυμίζουμε ότι στείνονται οι κάλπες. Η καγκελάρια της Γερμανίας λοιπόν κάλεσε την γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία να καθαρίσει τα λάθη του παρελθόντος για χάρη των εργαζομένων της αλλά και της ευρύτερης οικονομίας κατά τη διάρκεια της εναρκτήρας ομιλίας της στην έκθεση αυτοκινήτου της Φραγκφούρτης. Σημείωσε το σκάνδαλο για τις εκπομπές Ρίπον της Volkswagen, γνωστό σκάνδαλο Dieselgate πριν από 2 χρόνια, αμέσως μετά την άνοιξη της ίδιας έκθεσης αυτοκινήτου, πρόσθεσε ότι από τότε ο κλάδος αντιμετώπισε πάρα πολλές προκλήσεις και στη Γερμανία φυσικά, όπως τις προτάσεις της Κίνας για την απαγόρευση των βενζινοκινητήρων. Το πετρέλαιο δεν έχει μέλλον να εξυγχρονιστείτε. Αυτό είναι ουσιαστικά το μήνυμα που έστειλε στις γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες η Άγγελα Μέρκελ στα εγκαίνια του Διεθνούς Σαλονιού Αυτοκινήτου της Φραγκφούρτης. Με το κόμμα των Πρασίνων να την κατηγορεί ότι ευθύνεται για την τεχνολογική υστέρηση της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας και με τη χώρα στην τελική ευθεία προς τις εκλογές, η καγκελάριο σκληραίνει τη στάση της απέναντι στις αυτοκινητοβιομηχανίες. Οι μεγάλες πόλεις και οι Μητροπόλεις επηρεάζονται ιδιαίτερα από τη μόλυνση και γι' αυτό χώρες όπως η Κίνα εξετάζουν το τέλος των μηχανών καύσης, κάτι που θα έπρεπε να είναι καμπανάκι κυρίως για τους Γερμανούς εξαγωγής. Η Μέρκελ ανάγκασε πρόσφατα τις εταιρείες να συστήσουν ταμείο 1 δισεκατομμύριο ευρώ για πιο καθαρές αστικές μεταφορές, ενώ παράλληλα ετοιμάζεται λογισμικό με στόχο την αναμόρφωση των μηχανών ντίζελ για να ελαχιστοποιηθεί η μόλυνση. Πάμε τώρα και στην αεροπορική βιομηχανία ή τουλάχιστον στις αερομεταφορές. Έχασε η Ryanair τη μάχη στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Η υπόθεση είχε να κάνει σχετικά με την εκδίκαση εργασιακών διαφορών. Η εταιρεία υποστηρίζει πάντως ότι αυτή η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δεν είναι αρνητική για την εταιρεία. Έχασε η Ryanair τη μάχη στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σχετικά με την επιδίκαση εργασιακών διαφορών. Η έδρα έκρινε ότι οι υπάλληλοι της εταιρείας με βάση εκτός Ιρλανδίας δεν είναι υποχρεωμένοι να επιλύουν τις διαφορές τους με τη Ryanair στα Ιρλανδικά δικαστήρια. Ο αερομεταφορέας πάντως υποστηρίζει ότι η απόφαση δεν είναι αρνητική και δεν θα αλλάξει κάτι. Τελικά δεν μπορούν και δεν θα αλλάξουν τα Ιρλανδικά συμβόλαια ή τη δομή των Ιρλανδικών συμβολέων, άρα αυτό δεν θα επιφέρει καμία απολύτως αλλαγή. Ενάγοντες στην υπόθεση ήταν υπάλληλοι της Ryanair με βάση το Σαρλερουά του Βελγίου. Διεκδικούσαν να εκδικαστούν οι εργασιακές διαφορές τους με την εταιρεία σε βελγικό δικαστήριο. Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα και πάμε να δούμε μια άλλη πλευρά της χώρας μας. Τι θα λέγατε αν είχατε ένα αυτοκίνητο το οποίο μπορούσε να διανύσει ως και 1000 χιλιόμετρα με 1 λίτρο βενζίνης. Με μέση ταχύτητα φυσικά τα 25 χιλιόμετρα. Αυτό είναι αποτέλεσμα δουλειάς φοιτητών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και της ομάδας Zero Fuel. Πάμε να δούμε από το σχετικό βίντεο της ελληνικής έκδοσης του Euronews και αυτό το θέμα. Φοιτητές του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κατασκεύασαν ένα μονοθέσιο όχημα πολύ μικρής κατανάλωσης. Μετά από 2,5 χρόνια δουλειάς, έφτιαξαν ένα μικρό όχημα με κατανάλωση βενζίνης τουλάχιστον 1000 χιλιόμετρα ανά λίτρο και μέση ταχύτητα τα 25 χιλιόμετρα την ώρα. Θα έλεγα ότι ήταν σαν μια προσομοίωση μιας εταιρείας. Είχαμε πολλά προβλήματα και με χορηγούς και, και στην εργασία μεταξύ ατόμων, το οποίο είναι αναμενόμενο σε ένα μεγάλο project, αλλά ήταν πάνω στην έδρα στη στιγμή όλα,
τα οποία λύθηκαν εν τέλει και είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχουμε φτιάξει αυτό το όχημα. Υπάρχει αυτή η θέληση από τους καθηγητές να ενισχύσουν τέτοια project. Ωστόσο, θεωρώ ότι οι υποδομές ακόμα είναι αρκετά περιορισμένες, έτσι ώστε να μπορέσουν να το στηρίξουν πιο ουσιαστικά. Οι φοιτητές αισιοδοξούν ότι τέτοιου είδους project μπορούν να κρατήσουν τους νέους στην Ελλάδα παρά τις δυσκολίες που έχει δημιουργήσει η οικονομική κρίση. Νομίζω ότι γενικά τα μυαλά στην Ελλάδα είναι πολλά και φεύγουν προς τα έξω. Νομίζω ότι άμα όλα αυτά μείνουν στην Ελλάδα μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα. Στόχος τους ήταν να συμμετάσχουν σε διεθνή διαγωνισμό εταιρείες πετρελαιοειδών αλλά και να εκπαιδευθούν στην πλήρη διαδικασία της παραγωγής. Αυτή λοιπόν είναι μια άλλη Ελλάδα, μια άλλη πλευρά της χώρας μας και φυσικά και των πανεπιστημίων που δημιουργούν πραγματικά και δημιουργούν και ακόμα και για το μέλλον. Εμείς πριν κλείσουμε, πάμε να ρίξουμε μια ματιά, αναλυτική ματιά στο ελληνικό χρηματιστήριο. Θα κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή. Είπαμε το χρηματιστήριο είχε πολύ σημαντικές απώλειες σήμερα, τη τάξη του 1,87%, 776,20 μονάδες, 37 μετοχές ενισχύθηκαν, 24 παρέμειναν μετάβλητες και 66 μετοχές βρέθηκαν στο κόκκινο σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο είχε ένα πολύ σημαντικό τζίρο, 140 εκατομμύρια. Πολύ σημαντικές οι απώλειες και για τον δείκτη ψηλής κεφαλαιοποίησης, τον 25, 1,73% υποχώρηση, 2044,40 μονάδες. Η Λάμδα κινήθηκε αναδικά κατά 1,82% στα 6,70 ευρώ. Η μετοχή του ΟΠΑΠ κινήθηκε αναδικά κατά 1% στα 9,10 ευρώ, με τζίρο 8 εκατομμύρια για τον ΟΠΑΠ. Η 3Ε με κέρδη 0,88% στα 29,66 ευρώ, με τζίρο 1,7 περίπου εκατομμύρια. Η ΤΕΝ Ενεργειακή σημείωσε άνοδο 0,50% στα 4 ευρώ ακριβώς, με τζίρο 2,1 εκατομμύρια. Και η ΕΧΑΕ κλείνει την πρώτη πεντάδα ανόδου στο ελληνικό χρηματιστήριο 0,41% στα 4,92 ευρώ, με τζίρο περίπου 2,5 εκατομμύρια. Βλέπουμε λοιπόν ότι και μετοχές που δεν είναι τραπεζικές, έχουν υψηλό τζίρο κατά διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης. Γκριβάλια αμετάβλητη στα 8,78 ευρώ. Η μετοχή του Ελάκτορα και αυτή αμετάβλητη στο 1,5 ευρώ. Και επίσης η Τζάμπο αμετάβλητη στα 13,78 ευρώ. Και η μετοχή του Όλπ κινήθηκε σταθεροποιητικά στα 15,50 ευρώ η μετοχή του ΟΛΠ, με τζίρο μόλις 390.000. Η ΔΕΗ υποχώρησε κατά 0,48% στα 2,08 ευρώ, με τζίρο 646.000. Η μετοχή του ΟΤΕ υποχώρησε κατά 0,48% στα 10,30 ευρώ, με τζίρο 9,6 εκατομμύρια. Η ΕΙΔΑΠ με πτώση 0,64% στα 6,21 ευρώ. Η ΓΕΚΤΕΡΝΑ στο μείον 0,76% στα 3,92 ευρώ. Αυτό είναι το κλείσιμο για αυτήν την εβδομάδα για την ΓΕΚΤΕΡΝΑ, με τζίρο που δεν ξεπέρασε 500.000. Η μετοχή του Μυτιλινέου, απώλειες 0,93% στα 8,49 ευρώ. Η Μυτιλινέος είχε σήμερα τζίρο 2,8 εκατομμύρια. Αεροπορία Αιγαίου με πτώση 1,17% στα 7,61 ευρώ, με τζίρο 861.000. Η Βιοχάλκο υποχώρησε κατά 1,25% στα 3,16 ευρώ, με τζίρο 429.000. Η Motorola με πτώση 1,28% στα 19,35 ευρώ. 3 εκατομμύρια τζίρο στη Motorola σήμερα. Τιτάνας με απώλειες 2,60 περίπου % στα 22,30 ευρώ. Είχε τζίρο, σημείωσε τζίρο 3,7 εκατομμύρια. ΕΛΠΕ στο μείον 2,91% στα 7,34 ευρώ, με τζίρο 1,4 εκατομμύρια. Και τώρα βλέπουμε τις μετοχές, τραπεζικές μετοχές που δέχτηκαν πολύ σημαντικές πιέσεις με υψηλούς τζίρους. 4,21% πτώση για την Αλφα στα 1,82 ευρώ, με τζίρο 30,9 εκατομμύρια. Η Eurobank υποχώρησε κατά 4,57% στα 0,75 ευρώ, με τζίρο 11,4 εκατομμύρια. Βουτιά 6,77% για την Τράπεζα Πειραιώς στα 3,72 ευρώ, με τζίρο 15,9 περίπου εκατομμύρια. Folly Group δέχτηκε σημαντικότατες πιέσεις, σχεδόν 8%, 19,76 ευρώ, με τζίρο στα 5,9 περίπου εκατομμύρια. Και τη μεγαλύτερη βουτιά κατέγραψε σήμερα η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας, 8,17% στα 0,28 ευρώ, 0,2810 συγκεκριμένα, με τζίρο 23,29 εκατομμύρια. Αναλυτικά ο τραπεζικός κλάδος, η Τράπεζα Ελλάδος υποχώρησε 1,73% στα 14,16 ευρώ. Η Attica Bank δέχθηκε και αυτή πιέσεις, 2,82% στα 0,07 ευρώ. Η Αλφα υποχώρησε, όπως είπαμε, 4,21%. Βρέθηκε να υποχωρεί η Αλφα ενδοσυνεδριακά ακόμα και 6,3%. Η Eurobank στο μείον 4,56%. Βρέθηκε να υποχωρεί ενδοσυνεδριακά 5,4% η μετοχή της Eurobank. Η Πειραιώς έκλεισε τελικά στο μείον
6,77% έφτασε μέχρι και το μείον 8,5% η Τράπεζα Πειραιώς και η Εθνική, είπαμε, στο μείον 8,17% στα 0,28 ευρώ. Αυτή λοιπόν είναι η εικόνα που παρουσίασε σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο, δεύτερη μέρα απολειών στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά. Με φόντο φυσικά τις πιέσεις του ΔΕΛΤΑΝΤΑ το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, αλλά και τις πιέσεις των θεσμών και κυρίως Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, προς τις διοικήσεις των ελληνικών τραπεζών να αλλάξουν τρόπο που διαχειρίζονται τα κόκκινα δάνεια, να σταματήσουν τις διαγραφές δανείων και να προχωρήσουν σε ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, αλλά και πώληση κόκκινων δανείων νωρίτερα, ακόμα και από τον αρχικό προγραμματισμό. Αυτές ήταν οι ειδήσεις που έχουν οδηγήσει τον τραπεζικό κλάδο σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα και σε βουτιά από χθες, γιατί είπαμε σήμερα είναι η δεύτερη μέρα απολειών και βουτιάς του τραπεζικού κλάδου κατ' επέκταση και του ελληνικού χρηματιστήριου. Κάτω και από τις 800 μονάδες παραμένει η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, συγκεκριμένα 776,20 μονάδες με πτώση 1,87%. Εμείς σε αυτό το σημείο θα ολοκληρώσουμε την σημερινή εκπομπή, αλλά και τον κύκλο της εκπομπής Πολιτική και Οικονομία, που πριν από 3 χρόνια βγήκε στον αέρα του SBC. Από Δευτέρα ανεβαίνει το νέο πρόγραμμα του SBC στους δέκτες. Ξεκινά το πρωί στις 10 το πρωί με τη Σοφία Ροδοπούλου και την εκπομπή SBC This Morning. Στις 4 το μεσημέρι η Σοφία Μίτιλη με την εκπομπή Υπάρχει Λύση. Εμείς θα είμαστε μαζί στις 6 με το SBC News μέχρι τις 6.30 το απόγευμα της Δευτέρας. Και 6.30 ώρα τη Δευτέρα επιστρέφει η εκπομπή SBC Live με την Ιρό Ράντου, με πολλά που έχουν να κάνουν και με την οικονομία και με την πολιτική, τον πολιτισμό και πολλά θέματα που απασχολούν τη χώρα μας και όχι μόνο. Έτσι λοιπόν κλείνουμε αυτή την εκπομπή και τον κύκλο αυτής της σεζόν, τον κύκλο της εκπομπής Πολιτική και Οικονομία. Να ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, ευχές για ένα ακόμα καλύτερο βράδυ σήμερα. Τα λέμε το απόγευμα της Δευτέρας. Να είστε καλά.